Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σουλά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, το περδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Όχι, θέλω κι γυναίκα. Μεσημέρι. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καραμπάκα στο production, τον Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, του Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM.
Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, η οποία γίνεται σε ένα λεπτό, με αρκεί να έχετε την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, τηλεφωνείτε στο 18133 για να δώσετε την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό και μαζί την καλύτερη τιμή της αγοράς, ενώ στο www.listoparto.gr θα βρείτε ό,τι ανταλλακτικό χρειάζεται για το αυτοκίνητό σας μέσα από ένα τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών το οποίο υπάρχει στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Καφές, πίτα, μπουγάτσα και πολλά ακόμη καταπληκτικό μενού στα καντίνα Pit Stop. Αν θες μπουγάτσα, πίτα, μία συν μία δώρο. Αν θες καφέ, δώρο το νερό. Και αν είσαι καθημερινός πελάτης στους 5, ο έκτος δώρο. Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, Παλαιού Σταθμού 36, Δυτική Ίσως μετά δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά, Οδός Λαγκαδά στον κεντρικό δρόμο, μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου πλησιάζει και το godmall.gr παρουσιάζει τρεις εκδρομές. Βουκουρέστι με 105 ευρώ σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, Βελιγράδι με 95 ευρώ σε πρωτό ξενοδοχείο και Μπάνσκο με μόνο 49 ευρώ σε τετράστορο ξενοδοχείο με απεριόριστο σπα. Οι εκδρομές πραγματοποιούνται με την εγγύηση του 1824 Travel με δύο διανυκταρίες με και πρωινό. Εξασφάλισε το πριν εξαντληθεί στο godmall.gr. Χορηγός μας η Εσκιάδη Βαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία για αυτή την εβδομάδα έχει όποιο αυτοκίνητο και αν αποκτήσετε, είτε Kia, είτε Hyundai, είτε Skoda, σας το κάνει δικό σας με όφελος τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια, και για αυτούς θα πάρουν το αυτοκίνητο μέχρι αύριο. Οι 5 πρώτοι θα πάρουν από ένα VIP εισιτήριο για να δουν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Βίντι τη Δετάρτη 25 του Οκτώβρη που ακολουθεί σε λίγες μέρες, δηλαδή ούτε μια εβδομάδα από τώρα. Λοιπόν, περισσότερα τηλεφώνοντας στο 23 15 96 596, ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών στην έκθεση για να δείτε τα περισσότερα αυτοκίνητα τα οποία είναι ετοιμοπαράδοτα. Κωνσταντίνε, τι κάνεις? Βαριέμαι. Βαριέσαι? Ναι. Ο λόγος? Μας έχετε πρίξει με αυτό το Άρης ΠΑΟΚ 10 μέρες, δεν έχετε θέματα. Έχετε βγάλει εκεί πέρα το Άρης ΠΑΟΚ, κόβονται τα δέντρα. Έτσι θα περάσει η αστυνομία από εκεί, να πούμε. Όχι 13 δημιουργίες μπάτ, όχι ο αστυνομικός διευθυντής έκανε γεύμα τον εισαγγελέα, όχι πήγε ο Θόδωρος Καρυπίδης με τον Ταγκαγκάτση στη σύσκεψη, όχι να πούμε χτύπησε ο Κουέστα, θα παίξει ο Κουέστα, δεν θα παίξει ο Κουέστα. Παζαλίσατε μια εβδομάδα, Άρης ΠΑΟΚ. Δεν έχετε θέματα να πείτε άλλα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτή την πόλη, σε αυτή τη χώρα, δεν έχει κάτι άλλο να πούμε. Δεν υπάρχουν θέματα. Υπάρχει. Ενετράπη, λέει, αυτοκίνητο στην, πώς το λέει, στην περιφερειακή οδό. Έγινε η είδηση αυτή, ρε φίλε. Τώρα. Δεν είναι. Όχι, άμα δεν σκοτωθεί ο άλλος, πώς θα είναι η είδηση. Γιατί πρέπει να υπάρχει θέμα. Άμα δεν υπάρχει αίμα, πώς θα πουλήσουμε, ρε κόκκινε. Εντάξει. Τι εντάξει. Αφού έφυγε ένας φουκαράς, ξέρω εγώ, χαζός, τι ήταν ο άνθρωπος, άτυχος, κάτι θα είδε στον δρόμο, κανένα σκιούλο έκανε, βγήκε έξω από τον δρόμο. Είναι η είδηση αυτή τώρα, να την πούμε τώρα. Δεν ξέρει από ότι μπορεί να πάει κάποιο. Πρέπει να φύγει. Ρε, πέθανε. Όχι. Έμεινε, ξέρω εγώ. Τι πουλάει ο θάνατος? Ναι, τι πουλάει το σεξ, το σεξ και, η βία. Και η βία. Τι να πουλήσει. Δηλαδή, εσύ που. Είναι το μυαλό σου κόβει. Ναι, κόβει. Μόνο σε αυτά θα βασίζει. Όχι, ρε παιδί, μια είδηση, ας πούμε, είναι άνευ. Καταρχήν έχει ξέρει σαν πουστάρδα εδώ πέρα. Πουστάρδα? Ναι. Τι θα πει αυτό? Τι δεν τρώνε υπόξιδε. Ποτέ. Τι δεν τρώνε υπόξιδε. Τι δεν βάζουν ποτέ στο λουκάνικο. Τι δεν τρώνε? Ποτέ, ποτέ. Γκαγκατσόπιτα δεν τρώνε. Που... αλλά τρώνε υποχρεωτικά. Πουστάρδα. Σιγά σιγά, μη τα. Γιατί όμω. Γιατί, τι αστεία. Έχει λόγο, ρε φίλε. Ναι. Η μουστάρδα είναι κίτρινη. Ναι. Κάποια στιγμή έβγαλε ο Κυρακλής μπλε. Ναι. Και από εδώ τη λένε πουστάρδα. Σιγά, πού είναι αυτή η μπλε? Ό,τι έβγαλε. Πουλήσαν τέσσερα. Ό,τι βγάλανε, ρε φίλε. Πόσα πούλησε αυτό ο Ηρακλής? Με αποδόμησε τώρα, με έκανε σαν από έβγαλε ο Ηρακλής εμπορικά, μίλησε ο Ηρακλής τώρα. Δεν βλέπει που είσαι τώρα σαν πικολαμπίδα. Ό,τι και να κάνω, ρε κόκκινε, εγώ μια χαρά είμαι. Πικολαμπίδα. Ξέρω ο κόσμος τι φοράω εγώ. Φοράς ένα κίτρινο φωσφόριζε μπλουζάκι. Και θα τον περάσουνε, ναι, για κανέναν εργάτη του της οδοποιίας να μην το χτυπήσει. Σίγουρα δεν μπορεί να σε χτυπήσει αυτοκίνητο πάντως με αυτό. Ναι. Αν οδηγείς ποδήλατο. Άμα οδηγείς εσύ μεθυσμένο, σίγουρα δεν θα με δεις όμως. Ούτως ή άλλως. Εγώ και μια χαρά να είμαι, θα σε πετύχω. Εσύ έχεις πετύχει πεζοδρόμιο, έχεις πετύχει. Έλα, έλα. Μη στεναχωριέσαι. Έλα, σαχλαμάρα. Εσύ έχεις χτυπήσει ανθρώπους. Έλα, σαλιά. Και χρεώνεις εμένα. Εσύ κεντράριζες κιόλας να το χτυπήσεις. Καλά τον έκανα. Α, πες με τα νεύρα. Όχι, τα δικά. Πες ότι λέω ψέματα. Όχι, δε. Δεν χτύπησες άνθρωπο. Χτύπησα.
Γιατί? Μου την έδωσε. Τώρα είμαστε στο δικαστήριο, λέει ο δικαστής. Κύριε κατηγορούμενε, γιατί το χτυπήσατε? Με τα αυτοκίνητα, άμα φας άνθρωπο, δεν παθαίνει τίποτα. Άμα τον φας με άλλο τρόπο, τότε έχει θέμα. Άρα, άμα μισείς κάποιον και τη φυλάς και τον πατάς με το αυτοκίνητο. Στην Ελλάδα δεν παθαίνει τίποτα. Φόνος εξαμελίας, να, τον κοσμάτε, τον πάτησε μια μέσα στο ζάμπινγκ. Με όριο το 1,2, 2,5 είχε πιει αυτή, είχε πιει τα αντερά της έξω είναι. Σε ποια χώρα θα ήταν να φας άνθρωπο μεθυσμένη με ένα όπελ, μια χαζή που πέρασε από εκεί. 2,5. Θα γίνει, λέει, το δικαστήριο. Ρε, μπήκε μέσα. Τον έφαγε τον ανθρωπάκο λάχανο. Είναι έξω. Άσε τώρα. Πάμε παρακάτω. Εδώ άλλο με 4 είναι έξω. Βρέθησε, τελείωνε τώρα, τελείωνε. Με τι 4. Έχεις, τι έχει να πει, άτε, λέγε. Τι έχω να πω. Ναι. Μαζαλίσατε. Θα πρέπει να λέω πράγματα μακριά από το Αρισπάουκ. Τι να πει, το Αρισπάουκ και τα είπαμε από το πρωί, κουράσαμε τον κόσμο. Έτσι. Το Αρισπάουκ, αλλιώ το Αρισπάουκ. Σιγά την Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ θα παίξει ο Αρισπάουκ και θα έρθουν 15 δημοσιογράφοι από το εξωτερικό στο Αρισπάουκ. Και πώ τώρα ο διαιτητή στο Αρισπάουκ, ο 40χρονο, 41 είναι, τον κόβουν και ένα χρόνο το Αρισπάουκ. Και είπε, θα δει μια ατμοσφαιράρα. Μπορεί να μιλήσει για τον Μπαρτσελόνα, τι να πω, ένα Μπαρτσελόνα. Τι να πω, ρε Μπαρτσελόνα. Σιγά τώρα, Αρισπάουκ. Δεν το λέω πονηρό. Ένα ενδιαφέρεται για το Μάτσο Πάουκ. Παίζει Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Ποιο έχει προβάδισμα? Τι? Κανένα, το χι έχει προβάδισμα. Όπως και στο Άρης Πάουκ, το χι έχει προβάδισμα. Ένα είναι το θέμα. Πολύ τώρα. Εύκολο προβάδισμα. Όλο το μάτσο αυτό θα περάσουν από τα δέντρα, θα σηκωθούν τα τσιμένα είναι αυτό. Πέρασε ο Πάουκ με διπλό, πήρε το πρωτάθλημα. Αυτό να πείτε στον κόσμο. Ο Πάουκ ενδιαφέρεται για το διπλό και το πρωτάθλημά του. Ο Άρης ενδιαφέρεται να του κόψει βαθμούς, μήπως και του στερήσει το πρωτάθλημα. Ό,τι άλλο είναι τώρα, ιστορίες. Παίζει ο ένας, δεν παίζει ο άλλος. Σιγά τώρα τους παιχταράδες. Έχουμε δει και πολύ καλύτερους να πούμε. Και στις δύο ομάδες. Έχουμε δει και πολύ καλύτερους όλα αυτά τα 50-60 χρόνια. Έχουμε δει και καλύτερους από αυτές. Και έχει και καλούς βέβαια. Και ο Άρης και ο Πάουκ. Μας πρίξατε. Έτσι. Ο Άρης αλλιώς ο Πάουκ. Τίποτα άλλο δεν έχει να μας πείτε. Ό,τι θες πες. Έχω να πω κάτι. Okay. Λοιπόν, έχω ένα φίλο ο οποίος είναι 20 χρονών και έχει πίεση. Έχει πίεση. Ψάχνει να βρει εδώ και 2 μήνες, 3, για ποιο λόγο έχει πίεση και προσπαθούν μέσα από μια αμερικάνικη πλατφόρμα η οποία είναι δοκιμαστική στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουν πάρει καμιά δεκαριά πιτσιρικάδες στη Θεσσαλονίκη οι οποίοι έχουν υψηλή πίεση σε νεαρή ηλικία και ψάχνουν να τους βρουν. Και πάει αυτός φαντάρος και λέει κάθε 21 μέρες πρέπει να με ελέγχουν γιατί να πούμε εγώ κύριε διοικητά πρέπει να δω για ποιο λόγο έχω πίεση. Ο Βλάξ να πούμε ο Βλάξ. Το πρωτόκολλο του στρατού, ανήκεις τώρα στο στρατό, θα σε πάμε στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Ρε, δεν θέλω να πάω στο στρατιωτικό νοσοκομείο, διότι είναι ειδική περίπτωση δική μου. Άμα δεν πάρει από το Υπουργείο τώρα ο άλλος και έχει δίκιο, την αυτήνα, το συνημμένο να δώσει, ή αν δεν πάρει κανένας υπουργός να δώσει εντολή για να φύγει ο στρατιώτης, δεν γίνεται δουλειά. Οπότε. Με συμβουλεύετε, τι να κάνω. Λέω, σκάσω από το στρατόπεδο. Φύγε 2 μέρες, 1 μέρα, πάνε κάνε την εξέταση και γύρνα. Θα σε πούν που πήγε για αυτό το λόγο. Τι θα σε κάνουν, θα σε βάλουν 10 μέρες φυλακή. Θα σε βάλουν στου 9 μήνες, 3 μήνες φυλακή. Α σε ταΐζουν τζάμπα, σε ποτίζουν τζάμπα. Και τι έγινε. Την υπηρετεί στη φυλακή. Εσύ τι λες, δεν την υπηρετεί στη φυλακή. Το λέω. Εσύ τι λες, την πληρώνεις. Τη σβήνει. Άμα τη σβήνει, σήκω φύγε του λέω. Μου λέει πες κάτι. Τι να πω. Τι να σε πω του λέω. Τι να πω. Είναι... Το πρωτόκολλο είναι αυτό. Αυτό είναι στην Κομωτινή. Λοιπόν, ο γιατρός λέγεται Σγιάκας Αντώνιος, επικεφαλής του προγράμματος στο ΑΧΕΠΑ, επεμβατικός καρδιολόγος. Τους βρίσκουν οι Αμερικάνοι για ποιο λόγο υπάρχει πίεση μέσα από τα νεφρά. Τους τραβάνε ένα στεντ και κατεβαίνει η πίεση. Αυτό είναι. Τώρα οι Έλληνες εδώ πέρα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό γιατί είναι και τους δαμπάνιδες, αλλά και δεν έχουν και τα μέσα και δεν έχουν και κανένα λόγο να το κάνουν γιατί δεν είναι και λεφτά. Είναι Αμερικάνικη ιστορία. Δεν του δίνουν άδεια για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα από την Αμερική. Διοικητής δεν φταίει. Διοικητής μονάδας η Κομωτινή, Δημήτριος Καζάζης, αντισυνταγματάρχης. Είναι καριερίστας ο άνθρωπος. Κύριε Καζάζη, κάντε λίγο τα στραβά μάτια εκεί πέρα. Άμα σου μείνει ο φωστρατιώτης με κανένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ξέρος 20 χρονών, μετά τι θα λες. Αχ, τι έγινε και τι δεν έγινε. Το θέμα να το προλάβω. Και επειδή είναι νέα παιδιά, άμα πεθάνει κανένα 70 από πίεση 75, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Με νοιάζει που είναι 20 χρονών ο άλλος. Ναι. Δηλαδή, αν πεθάνει 80 δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει, αλλά δεν μας νοιάζει τόσο. Φτιάξτε μια πλατφόρμα εκεί το Υπουργείο και τα λοιπά. Να υπάρχει μια έτσι οδός λίγο. Μην χρειαζόμαστε μια να παίρνουμε ένα λεπτό ρεκόρ. Να μην χρειαζόμαστε να παίρνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ υπουργούς και να λέμε να σας παίρνουν τηλέφωνα και να κάθεστε προσοχή στον εκάστοτε, ξέρω εγώ, υπουργό. Γιατί οι στρατιωτικοί κάθεστε στο κάθε. Πώς το λένε.
υπουργό προσοχή, να πούμε. Στον υπουργό άμυνα. Στον κάθε υπουργό του εκάστοτε κόμματος ή βουλευτή, άμα είναι μεγάλος βουλευτής, κάθεστε προσοχή και έχει το μέσο μου στο στρατό κτλ. Βάλτε μια αυτή, μη σηκώθει το παιδάκι και φύγει κάνα δύο μέρες και το ψάχνετε να πούμε από τη Σκοπιά. Γιατί εγώ αυτή τη συμβουλή τον έδωσα. Αμα για την υγεία σου, αγόρι μου, πάρε δρόμο, φύγε και κάνε κάκα και το στρατό και οποιοδήποτε θεσμικό όργανο ελληνικό. Δεν αξίζει τον κόπο. Καλά τον είπε. Λοιπόν, πάρε δρόμο, φύγε. Για να μην μπλέκουμε με τέτοια λοιπόν τον κύριο Καζάζη, ποιο είναι ένα εξαίρετο αντισυνταγματάρχη καριερίστα, βρείτε μια άκρη εκεί πέρα. Μην μπαίνουμε και εμεί στη διαδικασία εκεί στην Κομωτινή. Σα ψάχνουμε να βάζουμε μέσω να το πάρουμε το παιδί με άδεια, να πούμε. Σωστή. Άλλο να πονάει το πόδι εδώ του ποδοσφαιριστέ, του νταμπάνιδε. Τους δίνετε δύο μέρες, μπαίνουν στο στρατόπεδο και παίρνουν μετά το απολυτήριο. Τα άλλα τα παιδάκια τι έγινε, από πισινό βγήκαν, δεν βγήκαν, από εδίο. Τα άλλα τα παιδάκια δηλαδή του Θεούλη. Επειδή άλλος είναι παίκτης αλφα-εθνικής, βαράτε προσοχή. Ή άμα είναι κανένας βουλευτής ή υπουργός, σας πάρει τηλέφωνο, κάθεστε προσοχή. Σταμάτα λίγο ρε κόκκινα τα πότα έργα. 40 χρόνια τα ζούμε τα ίδια έργα. Το λέω λοιπόν αυτό το πράγμα, τον κύριο αντισυνταγματάρχη μας, που είναι ένας εξαίρετος καριερίστας. Αξιωματικός, να βρει μια φόρμουλα, ας πούμε, ο άνθρωπος. Σταμάτα, σταμάτα. Ξέρεις. Τι είναι. Στην Κομωτινή είναι το παιδί, σε στρατόπεδο στην Κομωτινή. Μισή ώρα κάνεις ένα θέμα και δεν κατάλαβα. Αφού τα Άρης πάω και Άρης πάω και πάω και Άρης, πριν 30 χρόνια μπήκε τον κόλ εκεί. Από να ζαλίζεις τον κόσμο. Άσε μας να σώσουμε κανένα εγκεφαλικό. Γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο. Ποιο να πάρω τηλέφωνο. Αυτό που πρέπει. Και τι να το πω εγώ, τι είμαι βουλευτής ή μη υπουργός. Τσακίσου και κάτω ή έχω, μισό, ή έχω εγώ πάρει ποτέ τηλέφωνο κανένα για μέσον. Και κύριε Ραπτόπλε, κανένα εισιτήριο για το μάσι, λέω, δεν τα έχω καλά με κανέναν. Δηλαδή είμαι κακό στις δημόσιες σχέσεις. Μην με παίρνετε με ένα τηλέφωνο για εισιτήρια, για τα παιδιά σας κτλ. Ή να σώσουμε κανένα παιδάκι 5 χρονών, 8 χρονών, πάρε με τηλέφωνο. Είναι να σώσουμε κανένα παιδάκι, να του βρούμε καμιά δουλειά 18-20 χρονών, πάρε με τηλέφωνο. Άμα κάνει 70. Γραφείο Ευρέσεως Οργανίων, ο εξωγήινος. Ναι. Τελειώσαμε με αυτό. Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Δεν υπάρχει. Τι έγινε. Πιάσανε και του είπαν και του Γιώργου του Σαββίδη εκεί πέρα, οι σωστοί μας αστυνομικοί. Του είπαν 5 πράγματα γιατί η αστυνομία μας είναι σωστή και λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Κοίτα Γιωργάκη, του λένε σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Σταμάτα λίγο ρε κόκκινε. Μην βάζεις ποσταρίσματα πριν το μάτς και τα λοιπά. Και άμα πας εκεί στο Χαριλάο, μην κάνεις τη μαϊμού άμα βάλει ο Πάο Καναγκόλ, μην έχουμε κανένα αυτό και τα λοιπά. Το συνετίζαν τον Γιώργο, ορίμασε και ο Γιώργος και τα λοιπά. Τελείωσε. Δεν βλέπετε κανένα ποστάρισμα στο Αρισπάγκο. Ο Γιώργος κάνα 2-3-4-5 μέρες δεν ποστάρει. Δεν το συμφέρει να κάνει το Μαξ πόλεμο εκεί γιατί είναι Χαριλάου. Άμα τώρα στην Τούμπα έρθει ο Άρης, μπορεί να ποστάρει ο Γιώργος. Τώρα πριν το Μαξ Αρισπάγκο δεν ποστάρει ο Γιώργος. Λέγε κόκκινη, δεν ποστάρει ο Γιώργος. Ακούω και δεν μιλάω. Άκου και μην μιλάς αφού δεν μιλάω. Ο Βλάκας αντισταγματάρει και μετά εξαιρετικό συμπαθή. Δεν είπα βλάκα. Βάλτε να παίξει. Δεν είπα βλάκα. Είπα εξαίρετο. Μετά είπε όχι, σταμάτα. Προσέχω, προσέχω τι λέω. Είσαι χαρισματικός στο να περνάς κάποιον από γενναίες 14. Κάνεις λάθος. Και μετά τον αποθεώνεις. Κάνεις λάθος. Αποθεώνω όλους τους Έλληνες αξιωματικούς. Τους Έλληνες αστυνομικούς. Είναι πολύ δύσκολο το έργο τους. Απλά καμιά φορά διερχόμαστε σε κάποια σύγκρουση, να πούμε, σε κάποια διαφωνία και τελειώνει και το θέμα. Εξαίρετη. Δεν σε κατηγορώ. Περάσαν από ΣΜΗ, περάσαν από. Ρε απατεώνα. Σταμάτα ρε. Αλλά σταμάτα, γελάω ρε. Με τον τρόπο που το χειρίζεσαι. Εσύ να μην γελάς, με τα μούτρα σου να γελάς, που τα μούτρα είναι για μήνες. Άσε εσύ γελάς. Με μένα μην γελάς. Εγώ δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ. Τι ασχημός να σε έπαιρνε ένα υπουργό. Δεν μπορούσα να κοιμηθεί. Σιγά, τι έπαθες και δεν μπορούσα να κοιμηθεί. Εγώ δεν έπαθα κάτι. Ποιος έπαθε, σίγουρα κανένας άλλος έπαθε. Εσύ τι να πάθεις. Εκεί γύρω σου παθαίνουν, εσύ τι να πάθεις. Το βουβάλι μπορεί να πάθει τίποτα. Με παίρνει το ζώο τηλέφωνο. Δηλαδή για να καταλάβετε τι ζώο είναι. Εγώ με ζώο. Κανονικό. Και αυτό το πράγμα με τα Facebook. Παθαίνετε σκολικοειδίτη, ανήρτηση, τι έπαθε ο κόκκινος. Σκάει το λάστιχο στο αυτοκίνητό σας, φωτογραφία στο Facebook, έκανε το λάστιχο. Δεν έχω ανεβάσει με κανένα. Αερίζεστε λίγο παραπάνω το μεσημέρι, αερίστηκα, πάμε στο Facebook, ποστάρισμα, like 200. Φτάνει ρε. Γιατί πήρες 30 τηλέφωνα. Πήρα 30, γιατί νόμιζα ότι έπαθες κανένα έμφραγμα. Άμα ήξερα ότι ήταν άλλο συγγενικό σου πρόσωπο. Θα είχα ψοφήσει. Ρε κόκκινε. Αν ήξερα ότι. Μπα, είχε καλά μπαλονάκι. Αν ήξερα ότι ήταν συγγενικό σου πρόσωπο, δεν θα με νοιάζει. Τι με νοιάζει εμένα. Έχω με σένα κάνει. Με νοιάζει για το άλλο. Τον παίρνω τηλέφωνο. Τι έγινε, ρε. Ναι. Λέει δεν έπαθε τίποτα. Λέω όχι. Λέει ποιο έπαθε. Λέει γυναίκα μου. Αφού δεν έπαθε, εσύ δεν με νοιάζει. Τι να με νοιάζει. Τι χαρ. Εγώ 15 χρόνια εδώ. Σιγάρε, βόδι. Εγώ 15 χρόνια με τη γυναίκα σου. Ένα κολικό ήταν. Κολικό και πού την πήγε, σε ποιο νοσοκομείο.
Στον Άγιο Παύλο. Τι καλός σύζυγος που την πήγε στον Άγιο Παύλο. Πώς δεν την τεμαχίσανε στον Άγιο Παύλο. Να ψάχνουμε να την βρούμε. Εξαιρετική. Εξαιρετική γιατί εξαιρετική συμπεριφορά. Άψογη όλη η διαδικασία. Ναι, 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 βέβαια. Στον Άγιο Παύλο. Ήθελε ορούς, ήθελε πράγματα για κολλικό. Είναι... Κολλικό είπατε και σε ένα φαρμακείο να πήγαινε και πλήρωνε 10 ευρώ. Αλλά εσύ για να μην πληρώσει. Την πήγε στη γυναίκα στον Άγιο Παύλο. Πρέπει να βάλει ούτε. Στον Άγιο Παύλο εγώ δεν πάω ούτε το σκύλο. Ούτε το σκύλο μου άμα έχει κάταγμα δεν τον πάω στον Άγιο Παύλο. Πάμε παρακάτω. Μαζί μας στον Άγιο Παύλο για ένα φίλο ποδοσφαιριστή που είχε κάνει χείριση. Άντε, τελείωνε. Μην αλλάζει κουβέντα. Πάω στον Άγιο Παύλο. Άντε, σαν χλαμάρα δουλειά. Μια χαρά νοσοκομεία. Άντε, φύγε από εδώ. Πάω στον κολλικό στο Άγιο Παύλο. Τι πρέπει να πάει, γιατί πρέπει να πα. Α σε πάνε. Αν πέσει κάτω με κάνα έβρεμα και εφημερίδια, σε πάνε. Άντε, τελείωνε. Έχει πολύ χαμηλά του Έλληνε γιατρού. Καλό σύζυγο είσαι. Την πήγε στον Άγιο Παύλο. Τι άνθρωπος, τι καλός άνθρωπος. Εσύ πες δεν είμαι εδώ. Εγώ δεν το έπαιξα από τα λεφτά. Τι λεφτά, πάρει ένα φαρμακείο κολλικό έπαθε. Θα τη βάλουν μια ένεση, θα τελειώσει. Φίλε, θα δώσει 10 ευρώ. Πού να βγάλει 10 ευρώ εσύ από το παντελόνι. Επειδή είσαι. Έμενα σαν χλαμάρα. Αυτά που κάνεις εσύ. Πράτε, φύγε από εδώ. Εγώ δεν σαχλαμάρα. Επειδή δεν γνωρίζω ιατρική, έχω καλούς φίλους ιατρούς. Βέβαια. Φροντίζω και ρωτάω. Και όταν δεν γνωρίζω κάτι, όταν βλέπω ότι προχωράει. Σιγά. Λέω, θα πάμε να εξεταστούμε τι γίνεται. Αν δεν βγάλουν ακτίνες. Τι ακτίνες θα κάνουν, κολλικό ζεντέρο είναι. Τι έσαι κάτι. Και με συγχωρείς, πώς το καταλαβαίνεις. Εσύ βλέπεις κάποιον και καταλαβαίνεις ότι είναι κολλικό. Τι καταλαβαίνω, εγώ δεν έχω πάθει κολλικό. Και στο νεφρό έπαθα και στο έντερο έπαθα. Καλά, κοίταξε, εγώ που σε κορόιδευα για τις κολονοσκοπήσεις, όταν είδα τον πόνο που είχα από τον αέρα, λέω, δεν έχω πάθει ποτέ κολλικό, λέω δεν το ξαναπειράζω ποτέ. Μπράβο, Γρηγόρη. Γιατί ο πόνος ήταν ανυπόφορο. Στον Άγιο Παύλο πήγες. Όχι, αλλού είχα πάει, σε ιδιωτική εταιρεία. Σε ιδιωτική πήγε εσύ, το δικό σου το μάρι στην ιδιωτική. Την άλλη την πήγε στον Άγιο Παύλο. Τι καλό άνθρωπο. Άλλο το επίγον περιστατικό. Κερδεύει το επίγον περιστατικό. Χρυσό άνθρωπο. Άμα ήταν κάτι σοβαρό, μη στεναχωρείτε, θα φεύγαμε από εκεί. Μπράβο, Γρηγόρη. Άμα ήταν κάτι σοβαρό. Την πήγαινε στο Ιπποκράτιο, θα την πήγαινε. Θα την πήγαινε. Στο Αχέπα. Θα την πήγαινε, Γρηγόρη. Άντε φύγανε πάλι τα θέματα. Σαν χλαμάρα να πούμε. Στον Άγιο Παύλο. Ούτε τη μήνυ εγώ δεν πάω στον Άγιο Παύλο. Να πάω στον Άγιο Παύλο. Αλλά εσύ την πίνει την ταΐζει. Μετά τον Άγιο Παύλο θα πάω. Την ταΐζει Συναγρίδης και Μπλακάγκους. Φύγε από εδώ ρε. Μπλακάγκους. Μετά τον Άγιο Παύλο ξέρει. Αφού παίρνει. Παίρνει. Πας μετά τον Άγιο. Κέτσαπ με στέβια παίρνει στη μήνυ για να μην βάλει. Ακούς ρε. Ζαχαρίνη βάζει στο καφέ. Μετά τον Άγιο Παύλο μπορεί να δει τον Τρούλο το Ιθαράπη. Ανάσκελα, με λουλούδια πάνω σου. Αν το δω, κοίταξε. Στα μαξιλάρι να σε κρατάει. Σου έχω πει κάτι 100 φορές. Και τα χέρια εδώ στο λαφαλό, σταυρωμένα να πούμε. Το μοναδικό πράγμα που με τρομάζει. Φύγε από εδώ πέρα. Το μοναδικό πράγμα που με τρομάζει. Έλα εδώ, έλα εδώ. Το μοναδικό που με τρομάζει είναι να μην γίνομαι βάρος σε αυτούς που είναι δίπλα μου. Και να μην εξαρτάται η ζωή μου από αυτούς που θα είναι δίπλα μου. Τα υπόλοιπα τα φροντίζω μια χαρά. Εσύ που σε κεφτές με χέρια, τρέχεις, πληρώνεις, αλλά δεν ξέρεις πού πληρώνεις. Γιατί υπάρχουν πράγματα που πρέπει να πληρώνεις και υπάρχουν πράγματα που είναι άχρηστα να πληρώνεις. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Για κάτι που ευτυχώς αποδείχθηκε τόσο απλό αλλά τόσο επώδυνο, φάγαμε όλο το βράδυ. Και σου λέει πρέπει να κάνεις σπίτι, πρέπει να τις σούπες, να πάρει τα φάρμακα, μπορεί να κάνει και δύο μέρες να συνέλθει. Απλά ακούγονται, αλλά λέω, δόξα τω Θεώ, όλος ο κόσμος να ακούει ευχάριστα πράγματα. Εγώ λέω, μέχρι να βγουν εξετάσεις που κρατούν μια μισή ώρα, ξέρετε, να βγάλει μια μαγνητική, μια ακτινογραφία, να κάνει εξετάσεις αίματος ούρων, το κεφάλι σου πηγαίνει σε 1000 πράγματα. Τώρα ο πονηρός που κάνει το γιατρό, ας λέει ό,τι θέλει. Εγώ λέω ότι χορηγός μας είναι ο Κοσμάγλου, όπου είναι η κορυφαία εταιρεία η οποία παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στο χρώμα και δίνει πάντα εξαιρετικές λύσεις για κάθε τεχνικό πρόβλημα με ό,τι πιο καινοτόμο έχει να προτείνει η Παγκόσμια Βιομηχανία του Χρώματος. Έχει τρία καταστήματα τον αριθμό. Δυτικά η Θάξη 62 με Αντών Τρίτσι στον Εύοσμο, Φιλίππου Κέντρο 74 και ανατολικά Εθνική Αζεσάς 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310 480 606. Υπενθυμίζω ότι στην Εσκιάδης Μπαλοδήμος, όποιος πάει μέχρι αύριο να αγοράσει είτε Hyundai είτε Kia είτε Skoda, έχει την ευκαιρία να κερδίσει τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια, δώρο από την εταιρεία και μπροστά, και για τους φίλους του ΠΑΟΚ οι 5 πρώτοι, γιατί εδώ δεν είμαστε τερατολόγοι να λέμε οι 100, και οι 5 πρώτοι θα κερδίσουν από ένα VIP εισιτήριο που σωστά με διορθώσετε δύο φίλοι στο Facebook, είναι για την Πέμπτη και όχι Τετάρτη. Πέμπτη είναι το Europa League.
για την ερχόμενη Πέμπτη για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αλλά από τα VIP. Για αυτόν ο οποίος είναι ένα επιπρόσθετο δώρο, για αυτόν ο οποίος θα αγοράσει το αυτοκίνητό του από την Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Όλα αυτά είναι στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Λίγα μετά το αλφακτέο και μαθαίνετε περισσότερα τηλεφώνοντας στο 23 10 596 596. Διαφημίσεις και θα λέγω και πάλι μαζί. Some people call me the space cowboy. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς. Τέργιος Πετκανίτσας, αδελφών 101 και Park Watch Αριγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοδοτία, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή Κλειδαράς, στο 85-27-27. Λοιπόν, είπες, δεν θες να μιλήσουμε για το Άρης ΠΑΟΚ. Εγώ... Τι να πούμε, θα πάνε στους υπεράδες να ενισχύσεις, κάθε χρόνο τα ίδια γινόταν. Η άλλη βγάζει ένα φόβο ΠΑΟΚ. Βγάζει ένα φόβο ΠΑΟΚ, δεν μου αρέσει αυτό για τον ΠΑΟΚ. Η άλλη μαγκιά στραβώστα με αλάτε να πούμε κτλ. Ομάδες μεγάλες δεν είναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεκαετία του 80 με Κωστίκο, Δημόπουλο, Σκαρτάδους, Αλαβάντης κτλ. Ήταν καλύτερος από αυτόν τον ΠΑΟΚ σίγουρα. Ναι. Για τον Άρη, δεκαετία του 80, εντάξει μία ή άλλη, εντάξει ανέβηκε η ομάδα τώρα. Έχει δύο πολύ καλούς παίκτες εξτρέμ. Φορ δεν έχει καλό, μέτριος είναι. Στόπερ καλή. Οι αμυντικοί χαφ καλοί να κόβουν, όχι να δημιουργούν. Μπακάκια καλούτσικα, δεν στρελαίνει. Έχει και σε άλλες ομάδες τέτοια μπακ. Δηλαδή και ο Ατρόμητος έχει το Σάκης με τον Κυβρακίδη. Έχει και ο Τζανακάκης, δεν έχει καμιά διαφορά ο ένας με τον άλλο να πούμε. Την άλλη μεριά ο Μένεντεθ, εντάξει δεν μας τρελαίνει. Τερματοφύλακα καλό έχει ο Άρης, καλό τερματοφύλακα έχει ο ΠΑΟΚ. Λύσεις έχουν και οι δύο ομάδες, δεν έπεισα ο ΠΑΟΚ ότι έχει λύσεις από τον πάγκο. Σίγουρα έχει καλύτερο υλικό όσον αφορά και την ποιότητα και περιμένουμε να δείξουν, αλλά δεν δείχνουν ακόμα. Ο διαιτητής είναι φελός. Γιατί? Εφελός είναι, τι είναι. Ιταλός. Ιταλός, φελός είναι. Πήγε στο Facebook, έβαλε τα αυτά, Θεσσαλονίκη. Κάτσε κάτω, σοβαρέψει λίγο ρε, τα Facebook, σερσερί. Πήγαν οι άλλοι Αριανοί, ένα διαιτητή μου. Τι να αυτά, καραγκιός λίγια. Τι περίμενε λίγο. Το ότι δεν έχει. Κάνουν οι Αριανοί λάκι στο διαιτητή, ρε. Αυτή είναι δηλαδή τι, ερώτηση. Ούτε στο καλαμαρί, τα κοριτσάκια συμμαθήτρες της κόρης δεν τα κάνανε. Ένα. Πήγανε, ναι. Κάνανε, εσύ λέει, κλεβάζ, αργές, λίγο ρε. Κλεβάζεις το διαιτητή. Το χλεβάζω, ναι. Γιατί ανέβασε κάτι σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, γιατί είναι φελός. Εδώ βλέπεις ότι ο Τραμπ, καθαιρεί υπουργούς μέσω του Twitter. Αυτή είναι απάντηση τώρα που μου δίνεις. Σου λέω, βλέπεις ότι όλοι χρησιμοποιούν πλέον τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Στο τέλος θα πηδιέστε μέσα από το Facebook. Στο τέλος. Τα χρησιμοποιούν όλοι. Ναι, και χλεβάζεστε μέσα από το Facebook. Λες, εδώ εσύ, ρε. Εδώ εσύ. Εγώ, ναι. Αντί να με πάρεις το άλλο το τηλέφωνο, να με παίρνεις το ένα το τηλέφωνο. Σε παίρνω τηλέφωνο και δεν το σηκώνω. Στο ένα με παίρνεις. Ναι. Δεν παίρνεις το άλλο. Και τι είσαι εσύ. Το ένα το χαμηλώ. Χρονοπούλου, είσαι 7 τηλέφωνα. Δύο, κυρία στα μπουζούκια. Ρε φίλε, το είχε χαμηλώσει. Άντε, φύγε, δεν πήρες το άλλο. Μαντήλι δεν έχεις να γράψεις. Ανεβάζεις το Facebook. Δύο τηλέφωνα έχεις. Ανεβάζεις το Facebook. Κλαίγεται. Που είσαι ρε μαλάκα, 10 φορές σε πήρα τηλέφωνο. Άκου τώρα. Αντί να με πάρει, ναι, ρε, του σπιτιού μου το έχεις. Τι να πάρεις, το τηλέφωνο το έχεις. Τη γυναίκα μου το έχεις. Δεν το έχω τη γυναίκα στο τηλέφωνο. Πού άκουγα τη γυναίκα στο τηλέφωνο. Δεν το έχει η γυναίκα σου. Ρώτα το και πάρε. Ρώτα και πάρε, αν ενδιαφέρει σου πολύ. Εσύ κοροϊδεύεις και κάνεις ανάρτηση κατευθείαν. Πού είσαι, ρε. Έπαθε κολλικό η γυναίκα του, το ανέρτησε να πούμε, πήγε στο νοσοκομείο. Δεν ανήρθισε αυτό όταν. Τουλάχιστον να την πήγαινε σε κανένα Άγιο Λουκά, σου λέει κανένα χιλιάρικο. Να πω εντάξει. Αλλά εσύ την πήγε στον Άγιο Παύλο. Κουβαρτόπεδο να πούμε. Μεταξύ την πήγε. Συνάδελφο. Συνάδελφο πριν. Ναι. Συνάδελφο. Ναι, για πες. Που με έλεγε ότι έχει το ίδιο θέμα με τη σύζυγό του. Ε, τι είχε. Κωρικό έπαθε. Την πρώτη φορά τον πήγε σε, πήγε σε μια κλινική, τον πήρα ένα δυο μισάρι. Ναι. Και από τότε μόνο στο νοσοκομείο πάει, βάζει του ορού και φεύγει. Ναι. Αυτό που πρέπει δηλαδή με τις... Στο νοσοκομείο όταν έχω κολλικό, φίλε, και είναι, έχω ντέρτη εγώ θα σου πω τι έκανα εγώ. Ναι, εγώ σου λέω συνάδελφο. Έχεις πάθει κολλικό. Εγώ κολλικό δεν έπαθα. Να μην πάθεις ποτέ. Ξέρεις τι πονάσχημα έχει. Είχα πάθει σπαστική κολίτιδα. Ναι. Από τα σάντουις που έτρωγες έπαθες. Από το άγχος. Από το άγχος είναι. Τα σουτζουκάκια άγχος τα λένε τώρα δηλαδή. Έφαγες, σε τέλεισα καμιά γάτα αγκύρας για γύρω. Τα σουτζουκάκια είναι τα δάχτυλα του Πασκάλ, τα βλέπεις και τα γυαλίζεις. Έλα ρε σταμάτα. Τα δάχτυλα του Πασκάλ που τα γυαλίζεις κάθε φορά. Όταν έχεις τον τέρτη, γιατί εσύ βόδι δεν είχες καλά κολλικό, ξέρεις τι άσχημο πόνο κάνει. Πας τα στάζεις τα δυόμιση, εγώ τάσταξα. Και με φτιάξε και με κάνει, γιατί αν πας εκεί στον Άγιο Παύλο, μπορεί να δεις καμιά 3.000 Σύριους απ' έξω.
για 500 γύφτους και κάνα 2-3 τσαντήρια. Θα σου πω χωρίς να το παίξω έξυπνος. Και μέχρι να, μέχρι να σου βάλω το νερό, μπορεί να σου βγει ψυχή από τη μύτη. Άσε ρε τώρα. Ναι, για πες μας. Βλέπω. Βλέπεις. Ποια νοσοκομεία εφημερεύουν. Μπράβο Γρηγόρη. Ταχύτατος. Μπράβο. Ποια έχουν παθολογική. Ναι. Το Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου. Και ναι. Ο Άγιος Παύλος. Μπράβο Γρηγόρη. Τι σκέφτηκα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ποιο ήταν. Μην ξεδέψεις λεφτά στο Παπαγεωργίου γιατί έχει βενζίνη εκεί πόλη. Όχι ρε βλάκα. Ναι. Ότι όλοι οι φουφού και αρώματα θα πάνε στο Παπαγεωργίου γιατί είναι πιο μεγάλο, πιο σύγχρονο, πιο. Ναι. Άρα θα έχει λιγότερο κόσμο εκεί. Ναι. Το θέμα είναι να πάμε και γρήγορα να δούμε ναι, γρήγορα. Αν είναι κάτι σοβαρό ή όχι. Ναι. Να είσαι σίγουρος. Στα χεράκια σου μην πέσω καμιά φορά. Αυτό μου πας. Ναι. Λέγε. Έπεσες. Ναι, ναι. Ήμουν εκεί όλο το βράδυ. Ποιο βράδυ. Πού πότε. Ένα βράδυ. Πού βρέγε. Στο Πανικολάου. Α, Πανικολάου. Εκεί ναι. Που σου έδωσε μια κτηνίατρο. Εσύ. Χουλιάμα ήθελες να κάνεις. Χουλιάμα έκανες. Τι έκανες. Ήμασταν δίπλα σου όλο το βράδυ και αυτό έχεις να πεις. Τι δίπλα μου, εγώ πέθανα εκεί πέρα και εσύ με λες να σου φέρω μια ρωσίδα σου κάνει μασάζ. Κάτι τέτοια με έλεγε. Έκανε και χιούμορ. Όταν βλέπω τον άλλο να υποφέρει ρε φίλε που σπαθώ τον φτιάξει. Εγώ και την ώρα που υπέφερα θα ήθελα μια ρωσίδα να με κάνει μασάζ. Το μόνο πράγμα που με έλεγε ο Κωστής, μην ανεβάζεις τίποτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με κάνεις ρεζίλη. Τότε δεν ήξερε και αν τα γυρίζετε. Με βγάζεις κανένα φωτογραφία και γίνω ρεζίλη. Αυτά με έλεγες. Λοιπόν, στα θέματα. Πάμε. Α, θέματα, ε. Πάμε. Θέματα. Πάμε. Λοιπόν, πάμε, καλά πάμε. Έκανε ο διαιτητής και τα ανέβασε. Όχι. Έτσι λειτουργεί η κοινωνία όχι. Πλέον. Όχι. Είναι ο στάρ ο διαιτητής. Στο τέλος, ο διαιτητής θα βγει στάρ. Κάναν like, λέει, αυτοί του Πάο και του Άρη στο διαιτητή. Έλα στο Χαριλάου να δεις ατμόσφαιρα. Αντί να του πω, κοίταξε να δεις. Θα σε σπάσουμε τα παίδια, γιατί δεν με ασπαίξει καλά. Έλα στο Χαριλάου να δεις ατμόσφαιρα. Είναι ο σουπεράδες. Οι άλλοι. Πάω και είμαστε ναι. Αχ, τι διάλα διαιτητής Ιταλός. Ούτε στο Καλαμαρί δεν τα κάνουν αυτά. Άρη, στο Δελασάλ. Οι οπαδοί του Άρη. Και στο Ανατόλια. Οι οπαδοί του Άρη έχουν δώσει πολύ καλά δείγματα γραφής ναι, μέχρι ναι, τώρα. Ναι. Και πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι, ναι. η συμπεριφορά θα είναι κοσμιωτάτη. Ποιο θα είναι? Η συμπεριφορά. Άλλα λέω κόκκινε. Εγώ έχω δει τον Πάοκ με τον Άρη. Να κουτροβολάνε οι φίλαδροι από τη μια κερκίδα μέχρι την άλλη, να σύεται το γήπεδο και τώρα βλέπω ένα σερσερί ωρεοπαθή διαιτητή, 41 ετών, το παίζει και μοντέλο, θα έρθει εδώ και ενήρτησε στο Λευκό Πύργο και το στέλνουν οι αργενίκοι παοξίδες like. Αυτά είναι σχολικό πρωτάθλημα, παίζαμε. Σταμάτα λίγο να μιλήσει. Τι να επηρεαστεί. Θα επηρεαστεί. Τι να επηρεαστεί. Έλα να δεις την ατμόσφαιρα, τι ωραία που είναι, στο Πομπονέρα. Οι άλλοι λένε η ομάδα του ΠΑΟΚ θα θαυμάσεις διαιτητά μου. Να χαθείτε και οι νομίζουν δύο. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο συνδράμουν ναι. Για να τον επηρεάσουν. Με τα like. Να τους στείλουν καμιά γυμνή εκεί στο ξενοδοχείο. Έτσι να τους παίξει καλά. Άντε βρε σαχλαμάρα. Αυτά είναι. Κοινωνική δικτύωση σαχλαμάρα. Εσύ θα το έστελνες μία-δύο μέτρα. Τι να το στείλω εγώ. Άμα ήθελα να τον πιάσω, διότι είχα τρόπο να τον πιάσω. Ας. Θα βρεις γιατί τον αρέσει. Του ρφού του μπροστά. Τι τον αρέσει. Τον Κολίνα που είχε εδώ Γκαγκάτση στην Κρήτη, τι τον δώσανε. Δεν ξέρω. Και πήρατε σφυρίγματα καλά. Πήρατε. Να καλά ο κ. Βασίλης. Και εσύ Έλληνας. Εγώ Έλληνας είμαι, δεν πήγε στο παντελόνι μου τίποτα. Τι Έλληνας είμαι, οι άλλοι τα πήραν τα λεφτά. Σε πολλών Ελλήνων το παντελόνι δεν πήγε τίποτα. Ναι, και την πήγε. Χάρηκαν, εθνική υπερηφάνεια. Χάρηκαν πολύ. Φτιάξατε το ποδόσφαιρο από τότε μέχρι τώρα. Το αναδείξατε. Κάνατε ωραίο το ποδόσφαιρο. Αυτό ναι. Να το βλέπεις εσύ. Το παράδειγμα που του τη ότι ναι. Όταν ναι. Υπάρχουν ναι. Άνθρωποι άξιοι σε μερικά πόστα. Τώρα, εντάξει, είσαι υπέρ δηλαδή αυτή του καρακιοσλικιού που έκανε ο διαιτητής. Όχι, δεν είναι. Και άλλοι που κάνουν like. Δεν έλα να θαυμάσει την ατμόσφαιρα. Δεν το θεωρώ μεμπτό. Είναι. Τι δεν το θεωρείς. Δεν το θεωρώ μεμπτό. Αφού είσαι νεοκόρος, εσύ, ναι. Νεοκόρος. Νέος εσύ είναι αυτή, πώς τη λένε. Νεοκόρος στο Facebook, στο ναι. Νεοσός. Νεοσός του εσύ το παίξεις κάτι τρεις και λόγω και κάνεις και ποσταρίσματα. Ο κουμουνιστής τα βάζει, εγώ τι τα κάνω. Ποιος κουμουνιστής, εσύ ανεβάζεις. Άσε με. Ρε, ας τον πρόλογο τώρα. Σαχλά, μάρα να μου. Και ανεβάζεις ιστορίες, όχι αυτό, όχι εκείνο, απαντάς κιόλας. Και έχεις κολλήσει με αυτό τώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο διαιτητής. Κάνεις και το μάγκα. Μην έρθω και σε πρίξω, μη σε κάνω. Παρακολουθείς. Κάνει και το μάγκα. Κόψεις μαγκές, μην έρθω και σε δώσω κανένα διάρι, κανένα τριάρι. Εντάξει. Άκουτο, ό,τι λέει στο ραδιόφω, τα γράφει κιόλας τώρα. Έμαθε να πληκτρολογεί. Εντάξει, εσύ το επικροτείς. Γελάω. Όχι, το επικροτείς με το διαιτητή. Το... Όχι. Όχι, δεν το θεωρώ μεμπτό. Ναι. Το θεωρώ αστείο να το συζητάμε. Εγώ φίλε, έτσι και ήμουν FIFA, πώς το λένε. UEFA. Αυτός εδώ, πώς το λένε το. Η FIFA είναι η παγκόσμια μου. UEFA. Εδώ. Ιφαντίνο. Εδώ, άσε τον Ιφαντίνο τον απαντώνα. Ο Περέιρα. Εδώ, Περέιρα, μα ήμουν, το έλεγα πίσω. Το ναι, πέρα. Πίσω. Όχι. Δεν σε γουστάρω. Δεν είσαι μοντέλο. Δεν θα είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής του μάτς. Οι παίκτες θα είναι. Δεν είσαι εσύ ο star. Like και μάκη έγινε χαμός. Και το στέλνουν και του λέει κύριε διαιτητά τι καλά που θα περάσεις.
Μα εδώ σκοπός είναι ο διαιτητής να μην περάσει καλά. Καλά, αυτοί οι Αριανοί έχουν φύγει από την πορεία τους πάρα πολύ. Κάναν like. Μια χαρά είναι. Εγώ λέω δεν είναι σωστό να κάνουν like. Αν και έχω μια ένσταση, αν θες. Ναι. Να την καταθέσω απλά. Κατέθεσε. Λοιπόν. Στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπως σε όλα τα γήπεδα. Τι γίνεται. Τα άτομα με ειδικές ικανότητες, τα αμαία, μπαίναν δωρεάν. Μπαίναν δωρεάν στο γήπεδο. Ειδικά όσα ήταν. Ποια μάτς. Σε όλα τα παιχνίδια. Ναι. Ειδικά όταν ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ωραία. Φέτος για κάποιο λόγο πρέπει να πληρώσουν 150 ευρώ. Ρωτάω λοιπόν την Μπαϊάρης γιατί. Τι ρωτάς την Μπαϊάρης. Τώρα βρήκες πριν το μάτς να ρωτήσεις Μπαϊάρης. Όπως βλέπεις θα μπορούσα να κάνω άλλα πράγματα. Ναι. Ρωτάω την Μπαϊάρης γιατί. Στο Άρης ΠΑΟΚ. Ας μην πάει στο Άρης ΠΑΟΚ το αμέα. Ας πάει σε άλλο μάτς. Πρέπει να πάει στο Άρης ΠΑΟΚ. Όταν πηγαίνει 10 χρόνια. Και άμα πάει 10 χρόνια τι να κάνουμε. Αν δεν δικαιούται αυτό το παιδί να πάει ποιο δικαιούται. Τι είναι δικαιότητα να πάει. Στο Άρης ΠΑΟΚ μπορεί να μην δικαιώται να πάει. Είναι ειδικό ειδικών. Τώρα τι να σε πω, ρε Κώστα. Εγώ ρωτάω κάτι χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Απλά είναι μια ερώτηση γιατί σε όλα τα γήπεδα. Είναι μάτς αυτό να πάρει το παιδί σου ή να πάει ο αμέας αυτό το μάτς στην Ελλάδα. Θέλει να πάει. Άμα θέλει να πάει και εγώ θέλω να πάω και δεν πάω. Όσο πιο ευαίσθητο είναι ένα πλάσμα, τόσο πιο ευαίσθητο γίνεσαι και εσύ μαζί του. Άμα είναι ευαίσθητο ένα πλάσμα, στο Άρης ΠΑΟΚ δεν πάει. Πάει στο Άρης Παναχαϊκή, στο Άρης. Και όμως θέλει να πάει σε αυτό. Τι ομάδα είναι. Αριανός. Αργιανός είναι, ναι. Θέλει να πάει στο Άρης ΠΑΟΚ, ναι. Είναι αμαία, ας μην πάει. Ας μην πάει, ας πάει σε άλλο μάτς. Δηλαδή σε αυτό το μάτς δεν τον βάζουνε. Όχι, γενικά. Γενικά. Γενικά, γενικά. Άμα, ναι, γενικά, αλλά. Δεν κατηγόρησα. Εγώ νόμιζα για αυτό το μάτς. Όχι, δεν είπα για αυτό το παιδί. Ναι. Λέω, γιατί ρε παιδιά ξαφνικά ζητάτε λεφτά όταν έχει. 150 ευρώ το χρόνο. Ναι, 96% αναπηρία. Έχει 96% αναπηρία ένα παιδί. Έχει 96% αναπηρία και θέλει να πάει το μάτς. Εγώ με γρήπη, άμα έχω, δεν μπορώ να πάω να δω. Είχε έρθει η φίλη, ναι, στο στούντιο και το παιδί, ναι, ρε παιδί μπορεί να έχει όλα τα προβλήματα, ήταν υφιέστατο. Φερ, δεν λέω εγώ το αντίθετο. Με 96% αναπηρία, τι μάθει να δει ο άλλο. Θέλει να δει, μάθει. Εντάξει, α πάρει το καρυπίδι, δεν δεχτεί, τι να κάνω. Εγώ τι να κάνω. Εγώ είπα για το φίλο μου, όπως βλέπεις, δεν πεθαίνει από αυτό, ενώ ο άλλο ο φίλο μου εδώ που έχει την πίεση το ανέπτυξε αυτό το κοινωνικό θέμα για να. Όπως βλέπεις, ναι, ούτε είπα τον αλήτη τον κόκκινο, ούτε τον αλήτη. Δεν είπαμε, ρωτάω. Ρωτάω. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Στο για... ΠΑΟΚ παίρνω τζάμπα δηλαδή. Παντού. Σ' όλα. Παντού. Ρώτησα παντού και παίρνω. Μόνο ο Άρης δεν θέλει λεφτά για να. Εντάξει. Ναι. Τον λόγο θέλω να βγει ο Παε Άρης, πώς το λένε, ο γραφείο τύπου, να τον απαντήσει τον κόκκινο τι γίνεται. Ρωτάω για ποιο, ναι, λόγο δεν έχω το δικαίωμα φέτος. Δεν το ξέρω. Και μιλάμε για. Εντάξει, έχουμε τα στοιχεία. Ναι. Είναι σοβαρή, είναι 96% αναπηρία. Ρε κόκκινε, 96% αναπηρία είναι βαρύ πράγμα. Δεν είναι δηλαδή. Πολύ πράγμα είναι 96% αναπηρία. Δηλαδή είναι χοντρό. Φίλε, τον έχω φέρει εδώ. Έχει, τον έχω φέρει. Ο πατέρας του. Δηλαδή, αν θέλει να πάει τώρα στο μάτς, πληρώνει εισιτήριο δηλαδή. Βεβαίως. Ωραία. Πώς θα μπει στο Χαριλάου. Από τη ράμπα έχει. Έχει ράμπες. Τα γήπεδα. Και άμα έχουν ράμπες. Τα γήπεδα έχουν προσβάσεις. Εντάξει. Τα γήπεδα τα έχουν κάνει. Αλλά είναι κάτι το οποίο έχουν. Λες τώρα η κακιά Παϊάρης θέλει να βάλει εισιτήριο στους αμαία. Αυτό είναι θέμα. Ρωτάω. Ναι. Γιατί η Παϊάρης εφαρμόζει αυτή την πολιτική. Ναι. Δεν λέω η κακιά. Γιατί εφαρμόζει αυτή την πολιτική. Με τον τρόπο σου το λες, λέω. Απ' έξω, απ' έξω, γλυκά γλυκά. Ρε. Αν ήθελα. Ναι. Με άλλο τρόπο ανέλγεσαι, ρεκοπρόσκυλα και τα λοιπά. Θα μπορούσα να πω χιλιάδιο. Μπράβο. Όχι, εγώ ρωτάω. Με τώρα πολύ ευγενικά. Με ηλίχια φωνή, με αυτό. Ναι. Πολύ ευγενικά. Ευγενής, ναι. Γιατί να ισχύει μόνο για αυτό το γήπεδο. Μάλιστα. Αν θέλουν να απαντάνε. Ράμπα έχει όμως. Έχει ράμπα κανονικά. Αν θέλουν να απαντάνε. Αν δεν θέλουν, δεν απαντάνε. Δεν απαντάνε. Τελείως, δεν είναι δικό μου το μάγαζι. Καλά και αρέσει και το ανέδειξε, γιατί εδώ είμαστε για να αναδείξουμε και τα κοινωνικά. Δεν του κατηγορώ. Σωστό, ναι. Απλά λέω ότι αυτό το παιδί θα στεναχωρηθεί να μην πάει στο παιχνίδι. Γιατί ρε παιδιά να μην πάει, ναι, κρίμα είναι. Εντάξει. Και αποδειγμένα με το χαρτί της Επιτροπής, όχι ό,τι να είναι. Τέλειος. Λοιπόν, πάει, τέλειος, πάει. Πάει, ναι, εντάξει. Υπάρχει κάτι με Σιμόες και ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακό, Νίκος 21 Σέρες. Ναι, ο Σιμόες θέλει να φύγει από την ΑΕΚ, δεν ξέρουμε. Υπάρχει θέμα με άλλο παίκτη της ΑΕΚ, το οποίο δεν θα το δεις πουθενά, ο οποίος μπορεί να μετακομίσει σε άλλη ομάδα. Για το Βράνιες λες. Όχι. Για ποιον λες. Για παίκτη της ΑΕΚ. Α, συγγνώμη, ποιον λες. Ξέρεις για ποιον λες. Όχι, δεν ξέρω, ο κόσμος θέλει να μάθει. Όχι. Όχι, όταν θα είμαι σίγουρος για το ρόλο. Α, δεν είσαι σίγουρος. Για το Λιβάγιαλο. Ο Λιβαδιάς. Ο Λιβάγια, ναι. Ναι, πού να πάει. Ότι μπορεί να μετακομίσει. Πού να πάει. Όταν θα έχω σίγουρη ενημέρωση, ναι, για το τι. Τώρα έχει μισή ενημέρωση, έχει δηλαδή. Είναι στο δεύτερο. Όχι. Όχι. Μαθαίνεις κάτι από μια πλευρά. Πλευρά, ναι. Πρέπει να πας και από την άλλη να, ναι, το διασταυρώσεις. Μα δύο πλευρές. Όταν θα είμαι σίγουρος. Ναι. Τότε γιατί το λες αφού δεν είσαι σίγουρος. Μα υπάρχει ενδιαφέρον. Από ποιον. Από ομάδα. Από τι ελληνική. Από μπορντέλο, από ομάδα. Ή από Ολυμπιακό ή από ΠΑΟ. Ή από ΠΑΟ. Ωραία. Τώρα απαντάς, ναι. Ωραία. Καλησπέρα, ράπ Τζαρντίμ εδώ. Μας έβαγε ο κόκκινο με τον Αναστασιάδη για προπονητή αισθητικής και τελικά υπογράφει ο Αναστασίου. Ναι. Πάλι μέσα έπεσε. Ναι. Εγώ είπα το θέλω μου. Ναι. Ναι.
Εγώ είπα το θέλω μου. Ναι. Είπα το, κατέθεσα το σκεπτικό μου. Το κατέθεσε. Εντάξει. Εσύ, Ζαρντίν, τώρα κοίταξε να φας τα έτοιμα, αφού διέλυσε τη Μονακό. Ναι, ναι. Πούλα τραλαλού. Ναι. Γρηγόρη, επειδή δεν πρόλαβα να ακούσω από την αρχή, τι συνέβη με το Φαντάρο στην Κομωτινή, αν έχει την καλοσύνη, πες μου. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Το ας άκουγες. Το είπε ο Κωστής. Εντάξει. Το ανέδειξε. Υπάρχει μια ομάδα ατόμων, όχι πολλοί, είναι νέοι άνθρωποι με υψηλή πίεση και δεν μπορούν να βρουν από πού είναι. Και υπάρχει ένα αμερικάνικο σχέδιο, αμερικάνικο πρόγραμμα, συγγνώμη, το οποίο το ελέγχει εδώ ο γιατρός, δικός μας Έλληνας γιατρός, καλός Γιάκας Αντώνης, επικεφαλής του προγράμματος στο ΑΧΕΠΑ. Άμα θες να πούμε καλά πράγματα για το ΑΧΕΠΑ και για τα υποκράτηση. Θα πούμε και καλά. Εντάξει. Επεμβατικός καρδιολόγος, παιχταράς, Γιάκας Αντώνης. Λοιπόν, τους κάνουν κάτι αυτά και μέσα από τα νεφρά, λέει, βρίσκουν το θέμα και τους βάζουν ένα στέν και τα ρίχνουν. Αυτά στην Ελλάδα δεν γίνονται, είναι αμερικάνικα. Να ρωτήσω κάτι. Και τους βάζουν, συγγνώμη, σε αυτό το πρόγραμμα. Πάει ο άλλος Φαντάρος, το λέω Καραβανάς, μα, άμα ενδιαφέρεσαι, παίρνεις τηλέφωνο τον γιατρό, του λες γιατρέ τι συμβαίνει, άρα είσαι εκεί το πρωτόκολλο, νιανιανιά, ό,τι πει ο υπουργός, αυτό, αλτ εσύ, αλτ και εσύ και ιστορίες. Πάτε από κανένα παράδρομο εκεί πέρα. Αυτό το θέμα σε ένα λεπτό λύνεται. Ναι, άμα πάρει ο υπουργός τηλέφωνο, λύνεται. Δεν χρειάζεται να πάρει. Αν πάρει κανένας πλούσιος που θα κάνει εργοστάσιο, λύνεται. Τόσο ζώων είσαι. Ναι. Τι. Πώς λύνεται. Έτσι πάντως δεν λύνεται. Πώς λύνεται. Χειρότερο το κάνει. Πες μας, ρε Κόκκινε, πώς λύνεται. Εγώ το κάνω χειρότερο. Ναι, εσύ πώς θα το κάνεις δηλαδή. Τίποτα. Τι τίποτα. Αυτό δεν είναι. Το τίποτα δεν απάντηση. Υπάρχει τρόπος. Πες τον, κατέθεσέ τον. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται και ναι. Υπάρχουν πράγματα. Μην τα λες, ρε Κόκκινε. Υπάρχουν είναι... πράγματα που γίνονται. Αφού είναι να μην τα κάνεις, μην τα λες, ρε Κόκκινε. Θεωρητικέ. Πάνε στα άλλα θέματα. Τι άλλο έμεινε. Τι άλλο έμεινε. Τι άλλο έμεινε. Εσύ δεν έχεις αφήσει τίποτα όρθιο. Εγώ. Εδώ άϊπνοι ήρθαμε και μας έχεις πέσει. Μας έχεις πιάσει τα μούτρα. Επίθεση, φούλε, επίθεση, λες και κάναμε τίποτα κακό. Ε, άμα θέλεις να σε άπειρε, σε έδινε δύο κατοστάρικα στην κενό σταυρό ή στο γενική κοινό. Πάλι θα ήμουν ακύρευτη. Σιγάρε, θα σε κάνω την έννοια, θα έβγαινε σε δύο λεπτά. Θα καθόσουν, θα κοιμώσουν μια χαρά, θα ξυπνούσε η ώρα έντεκα με κάτι μαγούλες μια χαρά. Τελείωσε. Φράπα, φράπα, μια χαρά θα είσαι. Τώρα, άϊπνο είμαι. Άϊπνο είμαι. Τι ψέματα είναι. Από εκεί που να παίζει τα στοιχήματα, βάλει και 2 ευρώ στην άκρη. Ποια στοιχήματα. Κουμπαράκι στο σπίτι. Βάλει ένα κουμπαράκι 2 ευρώ, 1 ευρώ, μισό ευρώ. Άκουνα. Άμα πας και ένα κολλικό, αλλάζει ο κατοστάρι και να πάρει κάτι στην ένεση. Τρόμπα. Να μιλήσω. Να μιλήσει, ναι. Έρχεται ρε παιδί μια μέρα. είμαι εδώ με το μεγαλύτερο ερακλειδέα που υπάρχει στην Ελλάδα, τον Κωνσταντίνο τον Μαραγκό. Ερχόμαστε, σκάει μύτο φαρακρό με ένα κονσερβοκούτι. Εγώ. Ναι. Κονσερβοκούτι. Μεγάλο. Το οποίο έχει κάνει μια σχισμή για να βάζει έτσι το κουμπαρά. Έχει μαζί του ψαλίδια, κατσαβίδια, τσεκούρια και ψάχνει τρόπο να τα ανοίξει. Εγώ τον κοιτάω τώρα με τον Κωνσταντίνο και γελάμε. Ρε ηλίθιο το λέω, τι κάνει. Προσπαθώ να ανοίξω τον κουμπαρά. Τι έχει ο κουμπάρας, ό,τι οικονομίες έκανα φέτος. Να λέει, τα βάζα λέει, προκειμένου να μην τα αφήνω δεξιά και αριστερά, τα βάζα το λέω στο κουτί. Και όλα αυτά γιατί τα έφερες, για να βρω με ποιο τρόπο. Λέω, αφού δεν ξέρεις να χρησιμοποιείς τα εργαλεία, για ποιο λόγο τα έφερες. Δεν μπορεί κάποιο να ταιριάζει, λέει, να ανοίξει. Παιδιά, ήταν τόσο απλό όπως ανοίγεις, ξέρεις, με αυτό το. Μια κονσέρβα. Κοιτούσε, λέει, πώς το έκανες. Λέω, μαγικά έκανα, λέω, είμαι Χοντίνη. Κοίταξε. Δεν ήξερε ναι. Ένα απλό κονσέρβο, ναι. Το οποίο ήταν και μαλακό. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήξερε να τα ανοίξει. Ναι. Το χτυπούσε με το σφυρί. Είχε ένα κατσαβί. Πήρε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το μόνο που δεν είχε, κανένα ηλεκτρικό πριόνι να δει αν ανοίγει. Είχε μαζί το. Και έβριζε που δεν μπορούσε να τα ανοίξει. Πήγα στο ο Κωνσταντίνος είχε πέσει κάτω, ξερός από τα γέλια. Ναι, ρε, με τα δάχτυλα έχω ένα θέμα. Δεν το... Ποια δάχτυλα, εσύ για σουζουκάκι και δάχτυλα μας μιλάτε. Όχι, όχι. Δηλαδή, και πώς είμαι... το έγραψε αυτό σε πέρα το τηλέφωνο. Όχι, θέλω να πω, έχω ένα θέμα. Κάνω ζημίες με τα δάχτυλα. Μόνο ζημίες. Ναι, είμαι επιρρεπής. Τίποτα καλό κάνει. Να σου πω, ρε παιδί μου, όχι. Είμαι επιρρεπής στα μικροατυχήματα. Αλήθεια σου. Μικρό. Στα μικροατυχήματα. Εδώ ρε κάτσε την καρέκλα του κόσμου και μετά πέρασε το κίνητο από πάνω του. Εγώ θέλω να τον αναπαύσει. Εσύ είσαι για μικροατυχήματα. Όπου έχει περάσει, εξαφανίστηκε το Μουσείο της Κολονίας. Άνοιξαν δρόμοι. Στο... Έλα, ιδία. Στην Εύβοια έπεσε ένα αυτοκίνητο μέσα. Ευτυχώς δεν πάθανε τίποτα. Τι μου λες τώρα. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν. Κάλεσε κάποιος φίλος ο Κροατής το ύψος στο επαπύργιο μέτωπο από δυτικά προς ανατολικά, έγινε τροχαίο με 4 αυτοκίνητα. Άρα καραμπόλα. Η ουρά είναι μέχρι το Παπαγεωργίου. Απαγεωργίου. Παπαγεωργίου. Ωραία, γιατί ατύπωμα αυτή την είδηση. Να, τι ωφελεί, ας πούμε. Τράκαρα 4. Ωφελεί στο εξής. Είμαι εγώ τώρα ναι. Στο εμπορικό κέντρο Μακεδονία. Μπράβο. Και. Λοιπόν,
Ή, ανάποδα το λέω. Είμαι ναι. στην, στο Δερβαίνη. Στο Δερβαίνη. Λοιπόν, ναι. Δεν θα φάω από την περιφερειακό, θα ναι. μπούμε σαν την πόλη. Και τι, ραντεβού είχαμε. Τι με νοιάζει εμένα που θα πας. Υπάρχουν πολλοί φίλοι οδηγοί ναι. οι οποίοι θα το πράξουν και θα γλιτώσουν ταλαιπωρία. Αυτό είναι. Ναι. Κοινωνικό έργο, το ραδιόφωνο δηλαδή. Επιτελείται κοινωνικό έργο, δηλαδή. Μάλιστα, το ραδιόφωνο, φίλε, ναι. είναι πάρα πολλά πράγματα. Ναι, τι είναι. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Τι επέτει πράγματα. Απορώ μετά από τόσα χρόνια πώς δεν έχεις καταλάβει τι είναι. Δηλαδή, ένα σκάει το λάστιχο από ένα σκόντο Οκτάβιο στον δρόμο και πρέπει να το πω εγώ εδώ πέρα. Δηλαδή, άμα κλείνει, άμα κλείνει ο δρόμος ναι. και, μπορεί, δρόμος, και να μπορεί να βοηθήσει 50% ανθρώπους από την ταλαιπωρία, ναι. είναι όφελος. Μάλιστα. Εντάξει. Και γιατί το κάνεις αυτό, για την καλή σου ψυχή, ας πούμε. Για ποιο λόγο το κάνεις. Γιατί έτσι ακούνε περισσότεροι. Α, έχεις ιδιονόφελο. Ακριβώς. Δεν λέγεται, αυτό εκεί ήθελα λέγεται να καταλήξω. Ιδιονόφελος. Ναι. Έχεις κέρδος. Κέρδος έχεις. Εντάξει. Αυτό πες ότι το κάνω για το κέρδος. Γιατί θα με ακούσουν παραπάνω. Στο λέω ευθέως. Άκουλε. Ρε φίλε. Ναι. Ξέρει ο άλλος. Θα ακούσω δύο ηλίθιους. Okay. Θα γελάσω γιατί είναι καθυστερημένοι. Είναι και ίδιο. Θα πούνε όμως κι αν κάτι συμβαίνει. Ναι. Θα πούνε και καραβανάρι, θα πούνε και τα στραβά που συμβαίνουν. Ναι, ναι. Οπότε του δίνεις ένα ακόμα. Άρα εσύ δεν στέκεται σε. Ένα λόγο παραπάνω. Είσαι καλός άνθρωπος, το δικό σου το πισινό. Είπα ποτέ ότι είμαι καλός. Άντε μπράβο, πες το λέει. Ε, τι. Εσύ τι είσαι. Κακός άνθρωπος. Παλιάνθρωπος, ελεηνός, συντρικαδόρος. Τώρα στα ίσια. Επειδή αυτή η μπλούζα. Τι έχει η μπλούζα αυτή. Ρε, την πήρα από ένα μαγαζί για να κάνω προπόνηση. Τι σε πειράζει. Αυτό ούτε τραβέλει να το φορούσε. Τι έχει ρε, γιατί είσαι ρατσιστής. Τώρα ειλικρινά να γιατί είσαι ρατσιστής. Αυτό λες το καλογεράκι. Αυτός τώρα έτοιμος για το Gay Pride. Μου λέει μια κοπέλα μέσα, λέει αυτό το κόκκινο έπρεπε να το βάλεις απάνω. Λέει και το κόκκινο το κόκκινο. Ακριβώς. Λέω γιατί. Μπράβο. Γιατί λέει έτσι είναι. Η λέει. Κοπέλα έχει γούστο που το είπε. Μπράβο. Εγώ δεν έχω γούστο. Εσύ έπαθα τίποτα. Το πώς. Πλημμένος καθαρός από κάτω. Αξ, μάξ. Δεν είπα. Σε είπα ποτέ. Και τι ξυρισμένος. Τακτοποιημένος. Τι, κόκκινο με κίτρινο δεν πάει. Δηλαδή, εσύ. Δεν πάει. Αυτά, Μαρία με τα κίτρινα ποιον αγαπάς καλύτερα. Σε Ολυμπιακό Άρης τραγουδήθηκε αυτό δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι, είναι ψιλογκέι το μπλουζάκι. Σοβαρά. Ναι. Είναι ή δεν είναι ένα Χατζηγεωργίου. Δηλαδή. Δεν έχει άποψη. Δηλαδή, άμα με φωνάξει κανένα μεγάλο κανάλι για interview, αυτό να φορέσει. Αυτό θα με πάρουνε. Ο Φουρθιώτης θα με πάρει. Θα μου πω άμα αυτό. Δεν ξέρω. Θα κάνω και λίγα βάρη παραπάνω. Δεν το ξέρω τον κύριο. Θα χτυπήσω κάλο 80 κιλά πάγκο, ε. Δεν το ξέρω δεν τον κύριο. Όσο και να το καθυστερήσετε, δεν γλιτώνει τον μπουζούκαρο στην Τούμπα. Ναι. Τι είναι το μπουζούκαρο. Πάω Παναθηναϊκός, θέλετε να το καθυστερήσει η αστυνομία, γιατί 28 Οκτωβρίου θα έρθουν οι εξαίρετοι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να του φυλάξουν. Καμιά πενταριά αστυνομική για να. Αφού παραιτήθηκε ο Κοζιάς τελείως. Γιατί άλλοι που. Τι είναι οι άλλοι. Σκοτώνονται οι άλλοι. Και καλά κάνει η αστυνομία γιατί στο Πάκο Παναθηναϊκός είναι ντέρμπι. Και άμα φάγανε κάλα γκολ ο Μπουζούκης μπορεί να έχουμε κλάματα να πούμε. Καλά κάνει. Μπράβο την ελληνική αστυνομία. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Ότι ο Παναθηναϊκός είναι φίλος του Πάουκ. Τι είναι ο Παναθηναϊκός. Έχει φίλος στον κόσμο. Ότι ο Παναθηναϊκός είναι φίλος του Πάουκ. Φίλος του Πάουκ, αλλά ο Πάουκ έστειλε την Κέρκυρα εκεί να πει όχι να πούμε και να. Για να Αθηναϊκός. Και τι θα είναι αχάριστος ο Παναθηναϊκός. Τι θα είναι αχάριστος ο Παναθηναϊκός. Εσύ τώρα τι είσαι, σαν βρωμόγρια που είσαι τώρα, υπογονείς ότι θα κάτσει ο Παναθηναϊκός με τα πόδια λάσκα. Εγώ λέω ευθέως. Θα πει ο Δόνης τον Μπουζούκι κάτσε χάσε δηλαδή. Θα πει ο Δόνης τον Μπουζούκι κάτσε χάσε. Εγώ. Πόσο βρωμερό δηλητήριο και ανώλευκο έχει αυτή η βρωμερή κλειστή αρτηρία σου ρε. Είμαι σατανόγρια και δεν το κρύψα ποτέ. Χοντρόγρια. Πάμε στη διάλειμμα. Εγώ δεν είμαι bisexual. Εντάξει. Εσύ το δήλωσες. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Για καφέ, φαγητό και τσιγάρα, όλα με ένα stop στο καντίνα Pit Stop. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη. Παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδο μετά τα δικαστήρια. Πόντου 56, Λαχαναγορά. Δώσ' λακαδά στον κεντρικό δρόμο μετά την αρρωγέφυρα Σταυρούπολης. Διάλειμμα και σε λίγο με γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και υπενθυμίζω ότι είμαστε παρέα με την εταιρεία Αδερφή Κωνσταντινίδη, η οποία φροντίζει προκειμένου να έχετε την δυνατότητα να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133, αρκεί να έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Περισσότερα τηλεφώνοντας τώρα στο 18133, ενώ στο
www.partu.gr. Υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών μέσα από την οποία μπορείτε να βρείτε αυτό το οποίο χρειάζεται για το δικό σου αυτοκίνητο. Και μην ξεχνάτε, όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Το 2310 για τα 390 είναι δικά σας. Οι τρεις γραμμές είναι ελεύθερες. Να υπενθυμίσω ότι χορηγός μας είναι τα καταστήματα Κοσμάογλου. Αφού αν σκέφτεστε και λογικά και οικολογικά, επιλέγετε Vitex Eco Make a Wish. Πλαστικό ματ, πιστοποιημένο, οικολογικό και αντιμικροβιακό χρώμα σε χιλιάδες αποχρώσεις και με μεγάλη αντοχή στο συγκρινό πλήσιμο. Στα καταστήματα Κοσμάογλου, 3 τον αριθμό, δυτικά Ιθάξη 62 με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππου 74 και Εθνική Αντιστάσεως 82 στο Φοίνικα, με τηλέφωνο του 2310-480-606. Πάμε κόσμο. Πάμε. Παρακαλώ. Μάλιστα κύριε. Καλησπέρα παρέα. Καλώς τον. Τι κάνετε? Ησυχία. Υγεία να έχετε. Άι που είμαστε ρε φίλε, τι καλά να είμαστε. Αμάρε κόκκινε, ξενύχτησες μια φορά. Ξενύχτησες μια φορά και όταν τάπινες και σούρωνες στη δεκαετία του 90 και πήγαινες την άλλη μέρα κατευθείαν, δεν σε πείραζε. Λέγε φίλε. Καλά έκανε. Κύριε Αυτόπουλε, ένα πράγμα θέλω να σας πω μόνο. Έχετε πολύ μεγάλο δίκαιο για τα νοσοκομεία. Αλλά ειδικά για τον Άγιο Παύλο και για πολλά νοσοκομεία τότε, είναι οι γιατροί που είναι στη μέση, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλά. Δεν λέω για τους γιατρούς, για το σύστημα μιλάω. Ναι, με, οι γιατροί είναι καλοί. Σε αυτό έχετε μεγάλο δίκαιο. Και οι νέοι γιατροί είναι ακόμα καλύτεροι. Έχετε μεγάλο δίκαιο. Ειδικά στον Άγιο Παύλο είναι ένας καρδιολόγος ο οποίος ούτε ιδιωτικό ιατρείο έχει. Χαμένος πάει ο άνθρωπος η επιστήμη του. Κάθε 10 χρόνια δηλαδή ο άνθρωπος να σπουδάσει, να κάνει, να στερηθεί αυτός, η οικογένειά του, η μανούλα του κτλ. Για να πάει στον Άγιο Παύλο. Για να πάει στον Άγιο Παύλο. Ναι. Δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει ότι κάνει αυτό που αγαπάει και ότι σώζει ζωές. Αυτό είναι. Τελείωσε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Δεν όλοι οι γιατροί το ίδιο. Γιατροί είναι πολύ καλοί. Υπάρχουν πολύ καλοί γιατροί. Το 90% των γιατρών είναι πάρα πολύ καλοί. Ιδιαίτερα το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ δεν μπορώ αυτό να τους. Εγώ τα έχω με τους διοικητές των νοσοκομείων. Ούτε με τους διοικητές. Άσε με τώρα, ρε. Μου το λένε οι ίδιοι γιατροί. Τους διοικητικούς. Ούτε με τους διοικητές. Έχουν βελτιωθεί πολύ τα νοσοκομεία. Πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν λέω ότι οφείλεται κάπου αυτό το πράγμα. Εδώ δεν κάνουμε. Χιλιά θα μας κάνεις κόκκι με τα σιριζέικά σου. Άντε, και θα πω το εξής. Ναι. Αυτό που σου το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχουν πάντα καλοί γιατροί. Όχρε γαμώτα. Αν θέλετε να το θυμάσαι. Όχρε παιδάκι μου, τυπικά λόγια για αυτά. Και να πω δύο λόγια για τον Κιανό Σταυρό. Ρε Λιακουνάκο, τόσα λεφτά έχεις. Πλήρωσε τους εκεί 6 μήνες απλήρωτη να πούμε. 7 μήνες απλήρωτη. Πάλι καλά. Ρε Λιακουνάκο, ξύπνα. Πάμε. Ναι. Χουβαρντά, λέγε φίλε. Λέγε φίλε. Καλησπέρα θα φέμε. Καλησπέρα. Τι έγινε? Καλώς τον τρίτο της βαθμολογίας. Ποιον? Τον τρίτο λέω, τον τρίτο. Και? Τι νομίζεις ότι με έπιξες τώρα? Άντε κάνε το γήπεδό σου εκεί, βγάλε τα καμπαναριά εκεί πέρα. Αυτά κράτα τα για σένα. Βλέπω το παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. Και λέω υποστηρίζω ΠΑΟΚ, το βλέπω με το κόκκινο, είναι μάρκερ. Αντικειμενικό σου έτσι. Ναι, ναι. Ζητάω ευθύνη από την παρέα αντικειμενικός ο ΑΕΚΣΙΣ ο Παστοριανός. Ναι, ναι. Τους λέω εδώ και τρεις μέρες ότι θα είμαι με τον Άρη γιατί δεν θέλω την Κυριακή στη Μαρμίτα να έρθω σε αντιπαράδες με τον φίλο μου τον Στέφανο. Ρε εσύ αντιπαοξίστης ρε. Πού πήγε ο αντικειμενικός ξαφνικά σε δύο μέρες, τι έπαθε. Να δώσουμε λίγα λεφτά στον κόσμο Σαββατοκύριακο. Ναι, για δώσε. Παναθηναϊκός Πανιόνιος, άσο και over. Πας Γιάννενα Πανετολικός, άσο και over. Καλά, καλά. Άρης ΠΑΟΚ, άσο και over. Τα σημειώσατε? Τον Παναθηναϊκό, ξέχασέ το να. Ξέχασέ το να, ξέχασέ το να. Και καιρό είχα γελάσω έτσι, σε καλός. Θα σημειώσω. Γιατί γελάτε κύριε Κόκκινε? Όχι, επειδή είμαι άϊπνος, με φτιάξατε τη διάθεση, εντάξει. Συγγνώμη, εμείς φεύγουμε από τη Μαρμίτα 2,5 ώρα τη νύχτα. 4,5 ώρα με Καστοριά, 6 ερχόμαστε για δουλειά. Τι πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε. Δηλαδή. Απέλευτο σύγχρονο. Δεν κλάφτηκα. Απροπόρητο κορμί. Δεν κλάφτηκα, ούτε είπα. 12 φορές είπε, άϊπνος είμαι. Δηλαδή, πού να χτυπήσει και 12 ευρώ μετά από IPS. Πού να χτυπήσει, ρε, το απροπόρητο κορμί. Απροπόρητο κορμί είναι.
κόκκινα τα σημεία στα τρία μαθάκια να πάρεις λεφτά. Εσύ πώς με είδες ρε Βλάχο, απροπόνητο. Τι σε είδε. Άι πουλός είμαι. Όχι, με είδες απροπόνητο. Καθόλου απροπόνητος δεν είσαι, τα σημεία στα μαθάκια. Ναι, αλλά ζητάς στην Ελλάδα τρία over που αν θα βγουν τρία over θα είναι επίτευμα. Πανιόνιος, Γιάννενα και Άρης, άσο και όβερ και τα τρία, καταλαβαίνει το μυαλό σου. Επειδή μ' αρέσει όταν μιλάς, σου λέω μια στοιχηματική παρατήρηση. Νιώθεις. Στην Ελλάδα τρία όβερ, δύσκολο. Για να τα πετύχεις και τα τρία. Αυτό. Καλά, μην τα παίζεις. Βρε, μπορεί να οικονομήσεις. Η Κυριακή έλα Ανατολικής Τράκης, 10 να σου δώσω δελτίο. Βρε, πάρτα εσύ χοντρά και δεν με νοιάζει. Θα έρθεις. Πάρτα χοντρά, έχουμε δουλειά. Θα έρθουμε το μασάκι στη μαρμίτα, παρέα. Δεν έρχεται. Τζάμπα δεν πάω. Θέλει λεφτά αυτό. Τζάμπα δεν πάω. Ναι. Λεφτά γιατί θα πληρώσουμε το καφέ. Θα πληρώσω εγώ το καφέ, σε κεράσω εγώ. Καλά τώρα, εσύ τουλάχιστον ξέρεις ποιος είμαι. Εκεί τζάμπα δεν πάω. Θα με πληρώσουν. Θα με πληρώσουν για να πάω. Θα πληρωθείς για την παρουσία σου. Ναι. Α, έχεις άλλα γούστας, δεν ξέρω από αυτά. Γιατί, δεν κατάλαβα, λέω κάτι παράλογο. Δηλαδή, ποιος παίρνει ρε φίλο, πάει στα Άγια και κάνει το ναι. Ναι, καλά σε λέει. Okay, ό,τι θες. Εκτός αν νομίζω ότι είσαι ο ΕΦΕ, παίρνει στα μάτια το ποδόσφαιρο και κάνει τουρνέ, ρε. Δεν νομίζω. Και πληρώνεσαι. Δεν νομίζω. Ρε κόκκινε, καλά σε λέει τώρα. Εγώ αν θέλω να πάω κάπου, πάω και πληρώνω. Αν με θέλουν κάπου, θα με πληρώσουν. Το καταλάβω. Εάν σε θέλουν, όχι εγώ σε προσκαλώ, σαν φίλο σου. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ανατολική Θράκης 10, την Κυριακή να δούμε το μαθάκι παρέα. Σου απάντησα. Να σε καλά. Θέλει λεφτά για να πάει. Γιατί κακό είναι. Γιατί τι θα κάνει. Γιατί είσαι τζαόπα. Εγώ κάνω δουλειά και δουλεύω. Ε, ωραία. Άμα πήγαινα για να πιω καφέ θα πληρώνω. Είπα θα... εγώ ότι είσαι μεταξύ. Δηλαδή ρε κόκκινε στο Θεό που πιστεύεις. Μας καλεί ένας άνθρωπος φίλος. Άλλο φίλος και άλλο αυτό είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Γιατί. Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι λέω. Ξέρω ότι έχεις κόμπλεξ με τον κοντό να πούμε γιατί σε τρώει στο στοίχημα να πούμε. Αλλά εντάξει δεν. Τι σχέση έχει. Τι λεφτά θες. Το ένα είναι παιδάκι και ο άλλος είναι ετοιμοθάνατος. Πόσα λεφτά θες να σου δώσει. Το ένα είναι παιδάκι και εγώ είμαι ετοιμοθάνατος τώρα. Συγκρίνεις το. Πόσα λεφτά θες. Όποιος ενδιαφέρεται παίρνει τηλέφωνο. Παιδιά θέλει λεφτά να πάει στη μαρμίτα, να ξέρετε. Παρακαλώ. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα. Γεια σας, από Γιάννα παίρνω. Οχ. Ναι. Μια ερώτηση αρνητική θα σας κάνω, όχι ποδοσφαιρική. Μάλιστα κύριε. Επειδή κάτι είπε ο Κωστής προχθές για το όνομα του Μπολ και θυμήθηκα εδώ και 18-20 χρόνια είχα πάρει τηλέφωνο στο μοναδικό αθλητικό σταθμό από κινητό της Γιάννα και ρώτησα ποια ήταν η μέγιστη στιγμιαία ταχύτητα του ανθρώπου, ας πούμε, στις μικρές αποστάσεις. Ναι. Και μου είχαν πει την είχε ένας διακοσάρης, ίσως ήταν ο Πάπιας. Μήπως τώρα με τον Μπολτ βελτιώθηκε αυτό το ρεκόρ, άμα ξέρετε βέβαια. Ναι. Ε. Κοίταξε, ο Μπολτ είναι μορφή, δεν ξέρω. Αλλά ότι είναι και ματαιόδοξας, είναι και ματαιόδοξας. Γιατί θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής, ενώ δεν το έχει. Δηλαδή... Όχι, λέω, αν βελτιώθηκε το ρεκόρ αυτό της μέγιστης στιγμής ταχύτητας. Αυτό μόνο η Βούλα η Πατουλίδου μπορεί να μας ακούει, να μας στείλει ένα μήνυμα, ναι. Να μας ενημερώσει. Ναι, ή κάτι στο Καφτατζόγλιο που μας ακούνε στη Βική. Ναι. Τους παρακαλούμε να μας δώσουν την απάντηση γιατί δεν το κατέχουμε. Ναι. Κάποιος τυφικός. Τώρα βέβαια είναι αυτοί οι ακροατές με τα κομπιούτερ. Ευχαριστώ πολύ για αυτό. Να είστε καλά. Αυτοί οι ακροατές με τα κομπιούτερ. Ναι, ρε φίλε, αυτοί οι ακροατές με τα κομπιούτερ. Πεούλης. Στο μεσητικό. Α, μας στέλνει μήνυμα, είναι στο δρόμο. Ο φίλος ο Γιώργος ο Μεσίτης, ο οποίος το καλοκαίρι θα τον χρειαστούμε να πούμε. Άσε να ακόμα κάνουμε γύρισμα. Α, είπε θα κάνει και γύρισμα με τον κόκκινο, ήθελε λεφτά ο κόκκινος. Γιατί τζάμπα να το έκανε, φίλε, δεν κατάλαβα. Εντάξει, δεν αφού είπε ότι συμφώνησε κιόλα και μετά θα το ψάχνουμε τώρα. Επιστρέφω από τον Πτολεμαϊδα και σας ακούω. Σας αγαπάει αυτή η πόλη. Γερός να είναι. Χαιρετίσματα στην Πτολεμαϊδα. Γερός να είναι. Είχε γενέθλια η μάμα του εχθές και πήγε να κάνει τούρτες και τέτοια. Καλοτάξιτος να είναι. Εντάξει, πήγε στη μάμα, είχε χρόνια πολλά στη μάμα. Ναι. Εντάξει, πάμε επόμενη γραμμή. Τον είπα ρε Γιώργο, θέλεις να κάνεις ένα. Έλα βρε τώρα, μα. Και λέει κόλωσε, λέει ο Μεσίτη. Ποιο κόλωσε ο Μεσίτη, δεν κάνει πλάκα, κάνει. Τι ψέματα λέω. Δεν μπορεί να το θέλει πιο αργότερα. Θέλω κόκκινο λαπτόπουλο, λέει αυτό. Άσε. Τι άσε. Ναι. Έλα. Έλα, Κωστή μου. Καλώς τον. Καλημέρα, φωτιάζεσαι από όλο πόντου. Από όλο πόντου. Έλα, ρε, τι έγινε. Έλα, κόρη μου, παλικάρι μου. Με πήρε ο Φαρσαλινός τηλέφωνο, ρε. Μια κουβέντα το πρωί ναι. που ξέχασα να σε πω. Ναι. Εκτός από πυροτεχνικά και τα κοψίματα, ναι. πλαδιά ιστορίες που είναι για τέτοια άμα χρειαστεί και για το φίλο μου τον Γρηγόρη, τον έχω και ένα φίλο
από το Άγιο Όρος, το γνώρισα εκεί στο καφενείο του Στέφανο, ναι. Είναι σαν τον κύκλωπα που είχε στον Αριανό. Ναι. Ποιον είχε φέρει στη Μαρμίτα, ναι. Άμα το δει. Τι άλλη δουλειά, Στάλ, μην ξεφεύγει. Τι άλλη δουλειά μπορεί να κάνει, ναι. Δηλαδή κλαδιά. Λοιπόν, ναι. Η δουλειά, άκουσε ο φίλο του Βαρσαρινού, ναι. Ότι κλαδεύω, κάνω, ξέρω εγώ. Ναι. Αυτό αγόρασε 25 στρέμματα, ναι. Στην Ιχαγιώνα, ναι. Και θα βάλει δέντρα μέσα, ειδικά τέτοια, ναι. Λαμπόγιαλα. Θα φυτεύει τέτοια. Θα φυτεύει λαμπόγιαλα. Εγώ. Άκου τώρα γάμο. Στάσου ρε, θα φυτεύει λαμπόγιαλα. Ναι, και με έχει μέρα και θα μου δίνει μεροκάματο 25. Κάτσε ρε, φιλέ. 50 ευρώ. Κάτσε ρε, Φωτιάδη. Ένα λεπτό. Τι φυτό είναι το λαμπόγιαλο. Είναι ελληνικό φυτό, είναι από Ιδία, αυτό εδώ. Από Ιδία. Το έχει πάρει εγώ το Υπουργείο Γεωργία, τον έχει δώσει τέτοιο. Με σφραγίδε και όλα αυτά. Από Ιδία. Ναι, μην γελά. Λαμπόγιαλο λέγεται. Λαμπόγιαλο, ναι, έτσι λέγονται αυτά εδώ. Ναι, εγώ θα τα κάνω λαμπόγιαλο με αυτά που ακούω. Πέντε στρέμματα, ναι. Είναι σημείαμα. Λοιπόν, άκου λίγο για να σου πει. Κάτσε ρε φίλε, σου βρήκα δουλειά. Ναι. Θα πηγαίνεις κάθε Κυριακή στη Μαρμίτα. Κάθε, ναι. Δευτέρα, κάθε Δευτέρα. Ναι. Θα ανεβαίνεις στο δεύτερο όροφο. Ναι. Θα κάνεις κάτι οικιακά εκεί κάνα δύο ώρες. Ναι. Και έχεις εξασφαλισμένο στο μαγαζί. Ναι. Τους καφέδες σου για μια εβδομάδα. Και μια, ναι. Φορά την εβδομάδα σε βγάζει έξω για φαγητό ο Φαλακρός. Όχι. Μήπως είναι φωτοβολταϊκά, φωτοβολταϊκά. Θα έχεις τους καφέδες σου δωρεάν. Στάσου ρε, στάσου ρε. Μήπως είναι φωτοβολταϊκά και δεν είναι φυτά. Φωτιάδη, και δεν θα ξαναπληρώσεις για σεξ. Στάσου λίγο ρε. Αυτά είναι φυτά. Φυτό είσαι εσύ που ακούς. Λέγονται λαμπόγιαλα αυτά τα φυτά. Να βγει ένας, πώς είναι αυτός η... επιστήμονας που είναι στα φυτά. Τι επιστήμονας, ο τελευταίος ήσουν επιστήμονας που μας άκουσε αυτοκτόνηση. Από την Ιδία το έφερε ο θείος του. Πες το πράγμα είναι. Και θυμίαμα είναι αυτό. Πέντε στρέμμα θα κάνει ας πούμε και θα είναι τέτοιο. Μην τώρα στο θυμίαμα, γιατί μπορεί να καχασίσει ρε βλάκα και να σε πιάσουν εσένα. Όχι, θυμίαμα είναι. Θυμίαμα είναι. Ναι, και εκτός αυτό εδώ σ' αγαπώ, σε κοιμώ, ξέρεις. Ναι, δίπλα στον Αλέξανδρο καθόσουνα. Γρηγόρη. Ένας δυο πόνες ρε παιδιά. Δεν ήγεις από το Αγίου και έβγαινε. Περίμενε, Γρηγόρη μου. Θα σου φέρω μια, κάτι έχω να σου δώσω για τον Ερακλή. Σου ετοιμάζω, θα έρθω μια μέρα το πρωί για να σου το δώσω. Εντάξει. Κάτι είναι για τον Ερακλή. Τέλεια. Εκτός, ποιον έχεις από το Άγιο Όρος, κάποιον να που βγαίνει το πρωί. Ο Γρηγόρης. Όχι, ο Γρηγόρης έχει κάποιον από το Άγιο Όρος και βγαίνει. Ναι. Ποιον έχεις, έναν που βγαίνει το πρωί και μετά. Ένα ερωμένο, ιερωμένο. Μπράβο. Ναι. Αυτό να δω, έχω ένα αντίθετο που μιλάει ας πούμε συνέχεια και βγαίνει. Αυτό λέγεται Παπούλιας. Μα τέλειες Παπούλιας. Κατάλαβες. Κλείσε, κλείσε. Αυτό πρέπει να σε πω. Καλά έκανες, καλά έκανες. Ένα γεωπόνο ρε παιδιά, ένα γεωπόνο ρε παιδιά. Να μάθουμε ρε παιδιά, ένα γεωπόνο. Είναι το λαμπόγιαλο φυτό και είναι από την Ινδία. Και είναι και θυμίαμα μαζί. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Πρέπει, ναι. Να πάρω ένα Volkswagen μεγάλο, να βάλω μέσα όλη την ομάδα και να πηγαίνουμε αποστολή. Έλα φίλε, ναι. Ναι. Επόμενος. Μάλιστα. Έλα φίλε. Έλα αυτό που λέει. Μάλιστα κύριε. Καλησπέρα, με τον Γκρέγκορη θέλω να μιλήσω. Εδώ είναι ο Γκρέγκορη φίλε. Πάρ' τον. Από ποια περιοχή της Αθήνας είσαι. Λέει, είμαι από την Κέρκυρα, IGZ, από Φίτια. Και επειδή αναφέρθηκες πριν στο Μάρκο το Λιβάγια και άφησες να εννοηθεί ότι θα παίξει σε κάποια άλλη ομάδα. Ναι, ότι μετά την, μετά την ΑΕΚ θα συνεχίσει σε άλλη ομάδα. Καλά, σε τρία χρόνια δηλαδή. Όχι, μπορεί και πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα θα πρέπει κάποιος να τα σκάσει στον κύριο Τίκρη. Μπορεί και να τα σκάσει. Γιατί ο κύριος Λιβάγια υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Το γνωρίζω καλά. Το ξέρει, ρε φίλε. Ο κύριος Γιώργη ή ο κύριος Βαγγέλα πρέπει να τα σκάσει στον κύριο Τίκρη. Γιατί για παράξενο θα είναι. Εδώ δεν δίνει 5 εκατομμύρια για να παίζει ο γιαγιά του ρε. Δεν ξέρω, εσύ πού το στηρίζεις αυτό, ξέρεις κάτι παραπάνω. Είπα, όταν θα ολοκληρώσω αυτό το οποίο ψάχνω, θα μιλήσω να πω κάτι παραπάνω. Έχει ενδείξεις οι οποίες είναι εκπληκτικές αποδείξεις. Αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ, γεια. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Έλα φίλε. Άδικο έχω. 5 εκατομμύρια δώσει για τη γιαγιά. Άκουλε. 10 θα δώσει για, για τον παιδάρα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Δεν πήρε κανένα τηλέφωνο από τον Άρη να μας πει για το αμαξίδιο να πούμε. Προφανώς μπορεί να μην ακούσει. Προφανώς πρέπει να πληρώσει 150 ευρώ ο αμαμέα για να μπει. Ναι. Αυτό λες εσύ. Εγώ δεν το ξέρω. Το ρεπορτάζ είναι δικό σου. Καλημέρα. Ναι. Ο πατέρας του παιδιού. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Μήπως έχεις σαν το Φωτιάδη που πας στο παιδί. Όχι, σοβαρός. Λέγε φίλε, ναι.
Έλα, Λαπτόβλε. Μάλιστα, κύριε. Έλα, καλησπέρα, τι κάνουμε. Έλα, φίλε. Λοιπόν, εγώ να σου αναφερθώ λίγο το παλικαράκι, δεν θα σε καθυστερήσω πολύ, που έχει που λέει που ανεβάζει πίεση. Ναι. Που έχει το θεματάκι. Λοιπόν, επειδή και, εγώ από μικρός ανέβαζα. Δεν βρήκανε αυτοί, τώρα είναι στο ψάξιμο. Ωραία. Από τα νεφρά κάτι είναι, μου είπαν. Α, είναι κάτι από τα νεφρά. Εντάξει, όχι, θα. Το... Ναι. Εγώ κοίτα, εγώ επειδή ανέβαζα και εγώ και στο στρατό, ειδικά πολύ εκεί στα 23-24. Ναι. Το είχα ψάξει και κάνει νεφρά, θηροειδή τα πάντα, ούτε ζάχαρα ούτε τίποτα, ούτε χοληστερίνες και ακόμα κάνω. Ήταν από το άγχος καθαρά και ακόμα μπορεί να είναι. Άρα αυτό που έλεγε η γιαγιά μου, η χονευροπίεση που έλεγε. Άρα μπράβο, νευροπίεση. Ας το δει το παιδί, εγώ δεν λέω ότι δεν είμαι γιατρός, απλά μπορεί να είναι και από το άγχος. Απλά το, είναι μια πεντάδα νέων που τους ελέγχει αυτό το παλικάρι ο γιατρός στο ΑΧΕΠΑ, ο Ζιάκος, ο Ζιάκας, ο Αντώνης. Είναι προγράμματος, αμερικάνικο πρόγραμμα, καινούργιο είναι και το δουλεύει αυτό το παλικάρι, τσάκαλος να πούμε. Μακάρι να μην έχει τίποτα το παιδί. Ναι, κοιτάξτε τώρα, δεν είναι τώρα το θέμα υγείας τώρα. Εγώ αν ήμουν μπαμπάς του παιδιού, που με τον μπαμπά το έχω μιλήσει, θα πω τι να κάνω, μου λέει. Πες θα το σκάσει από το στρατόπεδο, σιγά μην μπουν οι Τούρκοι εδώ, ποιος θέλει μπαίνει, ποιος θέλει βγαίνει, από το γιο σου εξαρτάται. Θα το βάλουν ένα μήνα φυλακή, δύο μήνες φυλακή, τον ταΐζουν τζάμπα. Α, σε ρε τώρα, εγώ την υγεία μου και κοιτάξω τώρα τα στρατόπεδα τώρα. Α, μπράβο. Όχι, ψυχράτοπεδο. Έγινε, άγινε. Να είσαι καλά, καλό. Να είσαι καλά, να είσαι γερός πάντα. Παρακαλώ. Πάντα να είσαι γερός και να ελέγχεσαι. Έλα, φίλε, ναι. Τι είναι αυτό. Φάξ είναι αυτό. Ναι. Έλα, γεια σας. Καλώς τον. Καλησπέρα και εγώ. Καλώς τον. Πρώτη φορά σου παίρνω τηλέφωνο. Ναι, φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ για την τροφιά που με κάνει τα αδερφιά. Ναι, καλά περνάμε. Καλά είναι, καλά είναι. Ναι. Καλά είμαι. Άνοιξε τα ζώα πάνω στο βουνό και ακούς. Τι είναι αυτό, ναι. Αυτό που ακούγεται. Κουδούνια ακούγονται. Στάσου ρε. Στα έχουν κρεμάσει τα κουδούνια, δεν ξέρεις πως κάνουν. Τι κουδούνια, τι κουδούνια. Από πρόβατα, από πρόβατα. Όχι ρε φιλαράκι, περνάς καλά επάνω, ε. Φύση, πού είσαι. Καλά, καλά. Πόσα μέτρα πάνω είσαι. Α, δεν είμαι πολύ ψηλά. Εδώ είμαι στη Σκύδρα κοντά, προφήτηλια. Προφήτηλια, ναι. Πόσα ζώα έχεις. Δεν έχω βουλά καμία, 150 βαστάω. Εντάξει. Οικογενειακή επιχείρηση μόνο. Εντάξει, τα καημένα. Γυναίκα, παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, πήρα πρώτα και για σένα, ο φιλαράκι που δουλεύει, λαμπόγιαλο, είναι τα γυαλιά της λάμπας. Ναι, ρε φίλε, δεν διαβάζω. Ρε φίλε, χασίσι με μυρίζει και τον βάλανε αυτό το φελό, να τον πιάσουν, να πούμε, αλλά να τον απαλλάξουν λόγω βλακίας. Όπως τον Ευθυμίου στο έργο. Ένας βλάκας και μισός. Εγώ λέω, λαμπόγιαλο. Είναι θυμίαμα. Το θυμίαμα. Του είπαν ότι είναι θυμία μου, μπορεί να πούνε ότι είναι και ευλογημένο, το πιστέψει από τόσο αφελός. Πω ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι κανονικός τρελός δηλαδή, ναι. Όχι, κανονικός τρελός. Ναι. Ναι. Γι' αυτό πέρασε πολύ, φίλε. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για τη συντροφιά. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Φιλιά στα πρόβατα. Τον άνθρωπο. Ναι, ρε φιλιά, ζωάκια, ψυχούλες είναι. Γιατί είπα κάτι κακό. Ψυχούλες ήταν τα προβατάκια. Είπε κανείς όχι. Τι είναι σαν τα βόδια. Το Πάσχα όμως να μου πεις, έχεις τίποτα να γυρίσουμε. Όχι, δεν γυρνάω από καθόλου το Πάσχα. Και μπάμιες να φάω το Πάσχα, αυτά τα βρωμό. Θυμάσαι, δεν με καλύπτει. Εδώ εσύ γυρίζει το ψάρι κάποια από τις δύο μεριές τώρα το. Εκεί στο Άγιο Νόμο θα το ξέρεις καλά. Το ψάρι το γυρίζει στις δύο πλευρές. Μου φόλεξες bisexual μπλούζα για να σε προσέξεις το σεφάλι μου. Βλάκα. Μάλιστα, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Νίκος από Ξάνθη, τι κάνετε? Ω, την όμορφη μέσα πόλη. Μέσα από την Ξάνθη. Η ωραία πόλη, το Εράσμο. Είναι η πόλη της Αραβωνιαστικής του Κωσή. Το Πετινός, τι ωραία χωριά, βέβαια. Πες το Φωτιάδη, δεν είχαμε Ευβία, μας ήρθανε και από την Ευβία. Έτσι να το πεις. Είναι τρελός, φίλε. Είναι κανονικός τρελός. Με τον Αλέξανδρο είναι ντουέτο. Ρε φίλε, έδωσα. Και εγώ κάνω το καλύτερο ντουέτο. Δεν υπάρχει ρε φίλε αυτό το πράγμα. Μα φίλε... Τελικά ο Αλέξανδρος τι έγινε, τον Μποφάν το πήρε, δεν το πήρε, γιατί βγήκε προχθές και σέλεγε με έπρεσκα. Φίλε, αυτά βλέπει η Ανίτα Πάνια και δεν άξανα κάνει τηλεόραση, τελείωσε. Πού να κλάσει η Ανίτα Πάνια μπροστά σε αυτούς ρε, τρελώσει. Ναι, η Ανίτα Πάνια δεν τα κάνει όμως για την ψυχή της, μόνος της βγάζει για κάτι. Γιατί κακό κάνει, δουλειά κάνει. Εμείς τους πληρώνουμε, τους πάμε, τους φέρνουμε. Όχι, δεν κάνει κακό. Ρε, εδώ τον άλλο το προτείναμε τώρα και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη που το είπα ανάποδα χτες. Και δεν ήθελε. Τι ψάχνει. Εδώ πλήρωσε 100 ευρώ για να πληρώσει για να κάνει 6.30. Όχι, πούλησε προστασία και πληρώνοντας. Πλήρωσε και πούλησε και προστασία. Δεν υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή, τι κοινό έχει ο Ιβάν Σαββίδης με τον Φωτιάδη. Και οι δύο πληρώσανε παραπάνω από όσο έπρεπε την Ταναπού. Λοιπόν, παιδιά, για να μην κρατάω και τη γραμμή. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Ντέο, το Θεσσαλονικιώτο, το security, ξέρει αυτός,
και τα φιλιά μου, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Για τον Ιβάν ήταν να πού είναι μεταφορικό, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Ήταν να πού εννοώ την ΕΠΟ. Ναι. Ναι. Λέγε, φίλε. Λέγε. Ναι. Ναι, κυρία μου. Με ακούτε? Σας ακούμε, κυρία μου, ναι. Λοιπόν, ήθελα να δω. Τα ξέρεις τόσο πάρα πολύ καλά, κύριε Κωνσταντίνε. Ποιο ξέρω καλά? Όλα τα πράγματα. Εγώ σε θυμάμαι από μικρό παιδί που μας έβγαινε με κουστούμάκι σε κάποιο ένα καναλάκι. Μας όπεδες το καλό παιδί. Τώρα δεν σε ενδιαφέρει για τίποτα. Χάλασες την πορεία, κύριε. Ποτέ δεν ήμουν ένα καλό παιδί, καλέ μου άνθρωπο. Εγώ ήθελα σαν καλέ μου άνθρωπο να σου πω ένα πράγμα. Ναι. Προχθές έγιναν εδώ στην Τούμπα, έγινε ένα ατύχημα. Κάπου ο Κώστας, ο κόκκινος είπε ότι, ξέρεις ρε παιδιά, έγινε ένα ατύχημα εκεί πέρα και εσύ άρχισε να λες, δεν με ενδιαφέρει άμα υπάρχουν αίματα και ξέρω εγώ τι. Άλλο το είπα ρε φίλε. Άστον. Του είπα, αυτή η είδηση. Ναι, αυτή η είδηση, Τυχαία, εγώ όμως πέρασα από εκεί πέρα και είδα μία κίνηση και έφτανε μέχρι το Παπαγεωργίου. Αν εσύ που θες, εγώ θέλω να είμαι... Και εγώ, ναι, τι είμαι, η ΕΛΠΑ είμαι εγώ τώρα δηλαδή, να σε κάνω... Εγώ δεν σε θέλω ούτε τι να κάνω δηλαδή. Να κάνεις και διαφήμιση κάποιον κύριο. Μη. Από το ζώο πας να βγάλεις άκρη. Εσύ τώρα παράδειγμα είσαι αυτόν τον κύριο τον γιατρό. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι κακόλος ή αυτό το πέρα. Και διαφημίζω ότι ο γιατρός ο Τάδε είναι καλός. Πήγε ο κόκκινος, λέει, εκείνη και θα πεθάνει εκείνος. Κρατικό νοσοκομείο ο Άγιος Λουκάς. Ένα-ένα ρε φίλε, μπερδεύτηκες. Ένα-ένα πάρτα. Δεν μπερδεύτηκα καθόλου. Καθόλου δεν μπερδεύτηκε. Μια χαρά στα λέω. Ένα-ένα πάρτα. Πάρτα από την αρχή. Πάμε στο πρώτο θέμα. Πρώτο. Λοιπόν, έγινε ένα ατύχημα. Έγινε. Θα αναγκρατήσω εγώ που είμαι του Μετρόπολη. Ναι, καλέ. Ήθελα να με πληροφορήσω ότι κύριε μου, ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ναι. Έχει γίνει ουρά και θα έλεγα από το κέντρο. Α, για την ουρά! Ναι. Εγώ έγινε εκεί πέρα μια μισή ώρα να περιμένω, κύριε μου. Α, λες ότι αν το έλεγε ο κόκκινος πιο μπροστά, άρχισε ο κόκκινος, αλλά φταίει αυτός που δεν το είπε. Έχεις δίκιο, φίλε, ναι. Λοιπόν, αυτό δεν θα ήταν μια πληροφορία για μένα για να πούσω μετά. Κατάλαβα, κατάλαβα. Α, τελείωσε. Εσένα σε ενδιαφέρει μόνο το χρήμα. Ναι, ναι, φυσικά. Δεν σε ενδιαφέρει να εξυπηρετήσει τους ακροατές σας που είναι από εδώ και από εκεί. Τέλος χρόνου, να είστε καλά. Μάλλον δεν με ενδιαφέρει να εξυπηρετώ, φίλε. Εξυπηρέτησα πάρα πολύ κόσμο. Φτάνει. Η εταιρεία Κοσμάγλου παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χρώμα και δίνει πάντα εξαιρετικές λύσεις με ιδέες, για κάθε πρόβλημα, με ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει και στην Παγκόσμια Βιομηχανία του Χρώματος, για να το βρείτε εκεί. Με τρία καταστήματα τον αριθμό, δυτικά η Θάξη 62 με Αντώνη Τρίτηση στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππου 74 και ανατολικά Εθνικής Ατζέντας 82 στο Φίνικα. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε μέχρι και τις 4 για τα επόμενα 22 λεπτά. Μπορείτε να τηλεφωνείτε, οι γραμμές είναι ελεύθερες στο 2310 και τα 390. Μην ξεχνάτε ότι η μεγάλη μας χορηγός είναι η Σκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Λίγο μετά το Αλφακτέο, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί που μπορείτε να αποκτήσετε το Kia, το Hyundai, το Skoda των ονείρων σας. Αν το πάρετε μέχρι αύριο, έχετε όφελος δώρα από την εταιρεία τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια και οι 5 πρώτοι θα έχουν και ένα VIP εισιτήριο για την επόμενη Πέμπτη για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ για το Europa League. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. 3 γράμμες βλέπω, άλλοι 3 μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Καλησπέρα, ομορφόπεδα. Και στους δύο. Το ομορφόπεδα, ξανασκέψου το. Όχι, εντάξει, γιατί είναι μια χαρά είστε. Και δύο τρομάρες. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Μάλιστα. Σας ακούω χρόνια. Μπράβο, μου φτιάχνετε το κέφι κάθε μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ραπτόπουλε. Δεν ακούει, θα τα μεταφέρω. Θέλω να μου πεις πώς κατάφερε τον τελευταίο τον κύριο να τον πείσει στο τέλος ότι φταίει ο κόκκινος που δεν ενημέρωσε ποιος δωρείς. Εννοείται ρε φίλε. Μιλάμε, δεν υπάρχει εδώ πέρα. Ρε φίλε, επειδή δεν μιλάω. Γιατί κατάφερε να συμφωνήσει ο άλλος μαζί του, να τον πει ναι. Όχι, ο άλλος δεν συμφώνησε. Απλά δεν άκουσε. Τι θέλει. Ναι, αλλά είπε ναι. Δεν άκουσε. Επειδή τον βαρέθηκε να μιλάει πάνω του, λέει ναι. Ποιος είναι ρε. Και σου λέει εντάξει, συμφώνησε. Είναι ένας φίλος που τηλεφωνεί για πρώτη φορά ναι, και μας ευχαριστεί για το πώς περνάει και σε συγχαίρει. Για ποιο πράγμα. Που κατάφερε τον τελευταίο κύριο που πήρε να σου την πει. Να μου πει τι.
Εγώ σώνω παιδιά από τα νεφρά τώρα. Άστον αυτό τον τεμπέλι τώρα. Το πασοξί τώρα που θέλει να πάει από την κίνηση και να μην πάει από την κίνηση. Δεν είναι είδηση αυτή η κίνηση, ρε. Τη πλάκα είδηση είναι. Σου πω εγώ είδηση. Τώρα με πήρε τηλέφωνο ένα κύριο. Στάσου μου τώρα περιφερειακό, έσκασε το λάστιχο τώρα. Είδηση τώρα. Κώστας Γιαλαμάς, 45 λεπτά έκανα σημειωτών από Παγιωτή ω επταπεριφερειακό. Και τι έπαθε δηλαδή. Στάσου ρε φίλε. Άλλα θέματα για μένα. Εγώ φίλε και βγαίνει και η κατάρα τη γριά πιάνει. Σταμάτα, σταμάτα. Να... αφού με έβαλε θέμα τον Ιταλό, το διατηρήρε είναι αυτό που λέω. Στάσου, ρε, ένα, ρε. Εδώ έκανα θέμα για τα παιδιά που είναι 20 χρονών και ανεβάζουν πίεση. Χαίστηκα εγώ αν ο άλλο τράκανε στον περιφερειακό και είναι καλά. Καλά να είναι. Ρε, αν πάθει κάτι, άκου εδώ, ρε, φίλε. Και αν θέλει. Είναι σοβαρή και αυτή είναι και αυτή σοβαρή. Σταμάτα, ρε, φίλε, που είναι σοβαρή είδηση επειδή έχει κίνηση ο περιφερειακό. Άλλε είναι ειδήσει. Λοιπόν, μου λέει αυτός ο άνθρωπος, ας σώσουμε κανέναν άνθρωπο τώρα, επειδή ο Τεμπέλης θα πάει μισή ώρα αργότερα στη δουλειά, πρέπει να το κάνω θέμα εγώ εδώ. Λοιπόν, άκουδο. Λέει ο άνθρωπος αυτός, και εγώ ήμουνα 20 χρονών, λέει, και είχα πρόβλημα με την πίεση και κανένας γιατρός δεν ήξερε τι είναι γιατί δεν με βρίσκανε. Και μπράβο, λέει, αυτό που το είπες, είναι από τα νεφρά, να κοιτάξουν τα νεφρά τους. Εκεί στο στρατό τώρα στο 4 πόσο. Σιγά μην κάτσει ο γιατρός τώρα να δει τα νεφρά του αλουνού. Γι' αυτό λέω ότι παρακάμψτε λίγο την κατάσταση να πάει στο πρόγραμμα του ΑΧΕΠΑ το παλικάρι. Και τι έγινε δηλαδή που ανήκει στο στρατό και δεν θα είναι. Και τι σιγά μωρέ. Ανήκει στο στρατό πρέπει να πάει σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Σιγά. Λοιπόν για αυτό εδώ με τον περιφερειακό. Σταματήστε να τρέχετε με 130 και με 140 σε αυτό το βρώμο περιφερειακό. 80-90. Έτρεξες πάνω από 100, κινδυνεύεις να φύγεις. Και αν έχεις κανένα βρωμάμαξο που έχεις να το κάνεις συντήρηση 3 χρόνια, κινδυνεύεις 2 φορές περισσότερο. Αυτή είναι η είδηση. Άμα τρέχετε με 150, με κάτι αυτοκίνητα 17 ετών, γιατί στην Ελλάδα τα αυτοκίνητα είναι πιο γυρασμένα από όλη την Ευρώπη, έτσι θα φεύγετε κάθε μέρα από τον περιφερειακό. 140, 120. Πού πας με 120, αμορτισέρ έχεις αλλάξει, φρένα έχεις κάνει. 50 ετών το αυτοκίνητο τρέχει με 120 στον περιφερειακό. Έφυγε τα μάξι στο περιφερειακό, έχει κίνηση. Παρακαλώ. Πάμε παρακάτω. Έλα φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κοιτάξτε όσοι έχετε πίεση οι νεαροί, θα πηγαίνετε και αν δεν σας βρίσκουν, τα νεφρά θα βλέπετε τα νεφρά. Πήγε στο 424 ο άλλος, ο Τουσταμπάνης ο γιατρός, τις προάλλες, δεν το βρήκα λέει. Άστονα εκεί πέρα στον ειδικευμένο από την Αμερική τον γιατρό να σωθεί κανένα παιδάκι. Έτρεχε με 130 και έφυγε στο περιφερειακό τράκαρε. Έχει κίνηση. Αυτό είναι το κοινωνικό ραδιόφωνο. Όχι τράκαρε στο περιφερειακό. Α πάει μισή ώρα αργότερα στη δουλειά ο άλλος 70 χρονών, 30 χρόνια συνταξιούχος από το Πασόκ. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Άκου λίγο τώρα. Ακούω. Κάθομαι στον καναπέ στη γωνία σου σπίτι. Γωνία. Και βλέπω βιντεάκια με το κινητό και έχω και το ακουστικό σε αυτή. Μάλιστα. Και γελάω. Γιατί γελάς καλά. Ναι. Άκουσε με λέω, ρε, περίμενε, βγάζεσαι ρε. Γελάει. Λέει γυναίκα μου, τι βλέπεις και λέω περίμενε. Ανοίγω το λάπτοπ και το βάζω στην τηλεόραση. Ναι. Και βλέπω την ώρα που έχεις πάρει χαμπάρι ότι ο Αλέξανδρος το έχει σκάσει. Ναι. Και έχουμε πεθάνει στο γέλιο οικογενειακός. Με λέει τι είναι αυτή ρε γυναίκα μου, λέει. Τι είναι αυτή όλοι με λέει, τι κάνουμε με λέει. Πολιτισμένη γυναίκα σου, ε. Ναι, βέβαια γυναίκα. Τι να πάμε, που κάθε και βλέπεις με λέει. Αυτοί έχουν παιδεία οι άνθρωποι με λέει τώρα. Μίλησε η γυναίκα σου για παιδεία, ο παπάς της τι ψήφισε της γυναίκα σου. Μπακόκ. Δεξιά. Δεξιά, ε. Τι το Μητσοτάκι ψήφισε. Και έχει παιδί αυτή δηλαδή. Και εμείς εκεί στη Μαρμίτα δεν έχουμε παιδί. Άντε μωρέ τώρα, μωρέ τώρα. Τώρα αυτό το σκηνικό ήταν τέλειο. Κάθομαι και το βλέπω στη για μόνος μου και πεθαίνω στο γέλιο. Ναι, αλλά το τέλειο είναι ότι βγήκε με την μπάφα στον αστυνόμο. Αυτό είναι για θέατρο. Αυτό είναι για θέατρο. Ή το είχε σκηνοθετημένο εσύ. Όχι, ρε φίλε. Πού να το σκηνοθετήσω. Σκηνοθετιούνται αυτοί, ρε φίλε. Αυτό είναι ασκηνοθέτητος φίλε. Σκηνοθετούνται αυτοί, ρε φίλε. Αυτή είναι σκηνοθέτητος. Είναι ότι αστοιχείωτος, αμόρφωστος, άξεστος, τώρα και ασκηνοθέτητος. Ρε σηκόκκινο, σου πάει και χειροτερεύει η κατάσταση. Δηλαδή τα βλέπεις και πεθαίνεις το γέλιο. Έκλαιγα μόνος μου από το γέλιο, το πιστεύεις. Το λέω, Αλέξανδρε, τι είναι αυτό που καπνίζεις. Μα. Λέω, αρχίζω και ζαλίζομαι, το λέω. Μα. Το θυμιάζει σε μία τραπτόπουλο και έπεσε κάτω. Λέω, αρχίζω και βαραίνουνε.
πάτσους. Βαραίνουν οι ώμοι μου. Έρχεται η αστυνομία απ' έξω για την ηχορύπανση. Λέω, Αλέξανδρε, μην πας εκεί και σε μυρίσουν αυτά. Και έβγαλε το χαρτί του Καζαντάρα και τρέχανε. Έβγαλε το τρελόχαρτο, βάζει την πίπα και να αστυνόμε πάω και με να με πάω. Και φύγαν τρέχοντας. Λέει αστυνομική, τι να κάνουμε, αυτοί οι λύθοι είναι εδώ μέσα. Σηκώθηκαν, φύγαν οι άνθρωποι. Αυτοί έχουν βλαμμένοι. Καθολικά πρέπει να μας πάρουν πιστάγκονα και να μας πάρουν στην αστυνομική διεύθυνση. Εκεί ο αρχηγός που δεν μας χωνεύει και πολύ, μέσα που τρούμε. Εσένα σ' αγαπάει. Και λατάδες μέσα. Και τι λέω που ζω στον αστυνομικό πες. Τι αστυνομία είσαι ο καλύτερος. Τι. Κύριε αστυνομικό. Σας... Ο καλύτερος. Ο κύριος Δραπτόπουλος. Ένα μεγάλο παιδί. Μη, το οποίο παίζει. Άσε κόκκινα. Άσε τις κρυάδες. Κύριε αστυνομικό. Μην το παρεξηγήσεις. Μην το κρυώνεις. Το παρεξηγήσεις. Μην βγάζεις το αλάτι από εκεί κόκκινη. Μας κρυώνεις. Πάμε επόμενο. Να βάλω πιπέρι. Άντε βάλει. Πάμε πάμε. Έλα φίλε ναι. Υπάρχει εδώ παιδιά αυτό το δέντρο. Μόνο εσύ μπορούσες να το πεις αυτό. Εμείς το έχουμε εδώ πέρα άκρη στο ποτάμι στον Αλιάκμονα. Είναι τα λεγόμενα αβούζια που λένε. Τα κασίγια. Βούζια. Βατσινόμορο έφαγες μια φορά. Βατσινόμορο. Τι να πάμε. Ο κόκκινος φίλε από γάτα αγκύρας μέχρι γουρνόπουλο τρώει. Αυτά δεν τα ξέρω. Βατσινόμορο. Βατσινόμορο. Ναι φίλε. Από βατσινιά μούρο έφαγες μια φορά. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Τι είναι αυτό ρε φίλε, τι είναι αυτό, άμα δεν το δεις με τα μάτια σου πού να καταλάβεις. Δηλαδή άμα το πουλήσεις αυτό στη λαϊκή θα πάρει κανείς. Πολλά, βεβαίως είναι πανάκριβο. Δηλαδή πόσο κάνει ρε Λευτέρη. Αυτό πάει κάνα δεκάρι το κιλό. Τι, πες μας για τίποτα ενδιαφέρον τώρα για ψιλικατσίδες μας πέρας. Ένα θέμα που έχω τώρα πολύ σοβαρό πρέπει να το δείσουμε τώρα όμως. Πες μου, ναι. Άμα ο Πάουκ δεν μπορεί να παίξει με τον Άρη με δέντρο, να πάνε στο άδεντρο να παίξουν. Είσαι. Στον επόμενο. Το βλάκα, το μιλίκιο. Κρατάει, κρατάει. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, παιδιά. Καλώς τον. Έλα, λοιπόν. Συγγνώμη, φίλε. Ραπτόπουλε έγινε μια στούκα στη βουλιαγμένη στο ύψος του πρώτου νεκροταφείου στην Αθήνα. Μόνο οι ηλικές μιας, ξέρω. Σε ενδιαφέρουν τα τροχαία. Νίκος Αθήνα. Δεν με νοιάζουν τα τροχαία, ρε φίλε. Εντάξει τώρα. Θα φάει καμιά πίκρα, κανένα δυο ώρες στον περιφερειακό, θα βρει. Κάνα τρίωρο θα περιμένει. Θα παίρνει τηλέφωνο στο σταθμό. Βγάλτε με. Ναι, βγάλτε. Και ποιος είναι ο διευθυντής τροχέας. Φταίει ο διευθυντής τροχέας. Και δεν κάνετε τίποτα. Και ποιος ζώο στούκαρε. Και δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας. Αύριο μπορεί να στουκάρουμε εμείς, δεν κοκκινεί. Πρέπει να γίνει είδηση. Λιγορή. Ναι. Έλα. Θέλω μια χάρη να κάνεις ρε φίλε, προσπαθώ να το κάνω εικόνα, να το φανταστώ με φωσφοριζέ κίτρινη μπλούζα. Το ανέβασα, μπορώ... το ανέβασα φίλε. Πλάκα κάνεις τώρα. Το ανέβασα στο Facebook, έχει γίνεται σε ποιο Facebook το ανέβασα. Το προσωπικό μου. Προσωπικό μου. Με πλάκα θα μπορώ, δηλαδή προσπαθώ να το φαντάζομαι, το λέω αυτό το πράγμα, δεν θέλω να το χάσω. Δεν υπάρχει γυρίζω. Φίλε, δεν υπάρχει. Άρα μου το δώσανε και εσείς στα μάνια. Ο παϊσέξουλα σε όλο το μεγαλείο. Είναι έτοιμο να κάνει τη βασίλισσα του Gay Pride. Αν το δει ο πουτάρης πιστεύω ότι το προτείνει. Ναι, αντιδήμαρχο δεν με κάνει. Ραπ. Ναι. Το βιντεάκι με τον Αλέξανδρο που είπε και προηγούμενος έκλαιγα. Δεν υπήρχε αυτό το πρώτο. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί στη ζωή. Μπείτε στο YouTube. Άλλο είναι το θέμα. Μπείτε στο YouTube, πατήστε. Παοξής κάνει μπάφους στην εκπομπή των αυτών. Άλλο είναι το θέμα. Άλλο είναι το θέμα. Ότι αυτό που βλέπεις είναι αυθεντικό. Δεν είναι σκηνοθετημένο. Ξέρω. Είχα περάσει μια φορά και δηλαδή ήταν όλα κανονικά. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα, ρε εσύ. Λέω, κοίταξε, έχει κάνει ώρα από το πλουστόσα με μέλη, με αυτά, αλλά αυτό δεν με ξεπέρασε τα όρια αυτό το πράγμα. Δεν ούτε το μέλι το έκανα. Έτυχε, έφερε ο άλλος, του πήγε μέλι να το φάει και βούτυξε μέσα. Θέλω να σε πω, αλλά αυτό το πράγμα με τον Αλέξανδρο, δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή δεν έπεσα κάτω, δεν υπήρχε. Πράξε να βαραίνουν οι ώμοι μου ξαφνικά, ρε. Ποιο και εγώ είχα βρεθεί πριν πόσα χρόνια σε ένα τεκέα μαγαζί έτσι κάπου κάτω στο κέντρο, δεν θέλω από πού και μπήκα μέσα και έφυγα μετά από μια ώρα ζανισμένος, γελούσα, έκανα λέω τι έγινε ρε παιδιά, με λένε το πήρες με χαμπάρι, εγώ χαμπάρι δεν πήρα, εγώ χαλάρωσα εκεί πέρα μέσα, είχα γλαρώσει και είχα γαράξει, λέω τι γίνεται ρε παιδιά, δεν το παίρνεις χαμπάρι ρε, που να ξέρεις. Υπάρχει λύση για αυτό φίλε. Δεν τα ξέρω, εγώ πάντως δεν θα πάρει, δεν το πήρα. Να βρεις το ειδικό λαμπόγελο να γίνεις καλά. Καλά, ο άλλος με 25 στρέμματα λαμπόγελο μπαίνει μέσα, τρεις ισόβια με 25 στρέμματα λιβάνι, πάει καλά ρε, εσύ τι κάνει, τι θα φορθεί λόγω βλακείας ο δικαστής, θα πει αυτός είναι ηλίθιος. Θα αυτοκτονήσει ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας θα αυτοκτονήσει επί τόπου. Μόλις το δει ο εισαγγελέας θα πει απαλλάσσεται λόγω βλακείας, είμαι σίγουρος. Υπάρχει περίπτωση να το δικάσει εισαγγελέας αυτό το τρελό. Θα ζητήσει την καταδίκη του Προέδρου εισαγγελέας.
δεν υπάρχει. Σε ρε, εσύ για να είσαι καλά, Γκάζο. Θα το πει τι έκανε εκεί. Λαμπόγια να έκανε. Τι ήταν, λαμπόγια. Φυτό είναι. Απ' την ίδια είναι. Απ' ο εισαγγελέα, πάρτε τον τρελό τον. Κλείστε τον καμιά εβδομάδα. Όχι, κλείστε με μένα να μην δω κανένα καινούριο. Θα πάει μετά ο Αλέξανδρο με την πίπα τη ειρήνη. Θα πάει ο Αλέξανδρο η μάρτυρα υπερασπίσεω. Με την πίπα να αναμένει στο δικαστήριο. Θα κάνει τον νομικό, τον εκπρόσωπο υπεράσπιση. Κύριε δικαστά, αθώο ο κατηγορητή. Σε θα πει ο εισαγγελέα, ανοίξτε τι φυλακέ του Αλκατράζ. Πετάξτε του. Να βάλτε του δικαστέ μέσα. Έλα, φυλακίσουμε από του έξω. Πάμε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Κύριε Αυτόπουλο, κύριε Κόκκινε, θα παίρνατε μέρος ποτέ στην Οκτωβριανή Επανάσταση? Τι είναι αυτή η Οκτωβριανή, Οκτώβριο έγινε. Οκτώβριο μου φαίνεται έγινε. Τι επανάσταση ήταν αυτή? Πήρατε στους κατάλληλους ανθρώπους. Εννοείται πως θα παίρνατε. Η μεγαλύτερη Οκτωβριανή Επανάσταση είναι το Πασόκ σαν σήμερα που ιδρύθηκε. Από τον, που πήρε τις εκλογές. Αυτή ήταν η Οκτωβριανή Επανάσταση. Ξέρετε καμιά άλλη εσείς? Το Πασόκ. Σαν σήμερα το Πασόκ βγήκε το 81 στην εξουσία, Οκτώβριο. Αυτή είναι η Οκτωβριανή Επανάσταση. Έτσι μας είπαν εμάς. Δεν ξέρεις σε ποια εκπομπή πήρες τηλέφωνο. Σε κάποιο συνέδριο του Πασόκ είχε υποθεί αυτό. Η Οκτωβριανή Επανάσταση. Δεν ξέρεις ότι πήρες την κατάλληλη εκπομπή? Ναι, θέλω να μάθω. Για άκου λίγο. Εάν ήταν να μας βάλουν σε κάνα δημόσιο. Άκου λίγο που πήρε. Τι μας πέρασε τώρα. Τι γίνεται στον κόσμο. Πολύ όχλος ρε παιδί, πολύ κοπάδι επικρατεί εκεί. Βρε δώσε το λαό ρε, άκουσε τα μιλιούνια από κάτω. Αχ το λαό. Βέβαια, ο εκφωνητής μετά λέει δεν υπάρχει ελπίδα, αλλά είναι άλλη ιστορία. Και κάτι μέτρωγε κάτω, κάτι μέτρωγε. Για αυτή την Οκτωβριανή Επανάσταση δεν λες? Ναι, ναι, αυτή είναι αυτή. Ναι, αυτή, θα φυσικά, άμα διορίζαν και εμάς θα συμμετείχαμε. Πάντως είστε εναντίον, εσείς είστε λίγο προς το δεξιό και αριστερό μαζί εκεί που κλείνει ο κύκλος. Εγώ είμαι φίλε... Εμείς είμαστε ανισόρροποι και αδιόριστοι. Εμείς είμαστε καπιταλιστές και είμαστε υπέρ του ισχυρού. Υπέρ του ισχυρού? Ναι. Άλλος δείχνεις. Σήμερα είναι ο ΠΑΟΚ ισχυρός, είμαστε με τον ΠΑΟΚ. Πέρσι ήταν η ΑΕΚ, είμαστε με την ΑΕΚ. Άλλο πράγμα. Τις προάλλες ήταν ο Ολυμπιακός με το δυνατό, με όποιον τρόπο. Αυτό δεν είναι. Με την κυβέρνηση σήμερα. Φυσικά με την κυβέρνηση, αφού αυτή είναι δυνατή και πανέξυπνη και επικοινωνιακή. Και άμα δεν είναι. Ωραία, τι γίνεται, θα σε πάρουν για αυτό, πάλι για να σε πάρουν κάπου να σε διορίσουν. Όχι, ρε φίλε. Αυτός. Τι να με διορίσουν. Μα τι, εγώ βγάζω παραπάνω αδιόριστος. Αυτός είναι απροσδιόριστος, δεν είναι αδιόριστος. Γεια σου, φίλε. Yes. Γεια σου, φίλε. Ναι. Μάλιστα. Έρα, καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Δεν μου λες, Χωστή. Μάλιστα. Ο Αλέξανδρος στη Μαρμίτα, μήπως κάνει το λαμπόγιαλο. Κάμπιζε ένα μπόγελο. Μήπως αυτό, μήπως αυτό μήνε τον Ιμπάτη. Το θέμα είναι να βρούμε το χωράφι που το καλλιεργούν. Θα το καλλιεργούσε χωρίς να το ξέρει ο Φωτιάδης. Αυτός ο Φωτιάδης είναι ρε παιδιά. Ο Φωτιάδης δεν είναι. Όχι, πόντιος. Τρελός δεν είναι. Πόντιος είναι, πόντιος. Είναι πόντιος. Για τρελός κάνει. Ο Αλέκτορος είναι τρελός. Αυτός πάντως είναι τρελός. Δεν μου λες, άμα ήταν πρόεδρος στον ΠΑΟΚ το Χατσερίδη με πιο πολλά λεφτά θα τον έπαιρνε λες για με λιγότερα. Λιγότερα σίγουρα. Για λοιπόν να μην τον κατηγορούμε τον άνθρωπο, για χαρά. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Οι παοξίδες έχετε 8 λεπτά να το βρίζετε. Παρακαλώ. Δηλαδή, άμα ήταν πρόεδρος στον ΠΑΟΚ ο Φωτιάδης, τον Χατζερίδη πώς θα τον χρέωνε. Αγόρι μου είναι ένας παίκτης, ένα εκατομμύριο με είπανε, να τον πάρω. Θα ρωτούσε και κανέναν. Αγόρι μου, πόντιος ένας, πόντιος και ο άλλος, να πούμε. Έτσι. Πάμε επόμενη γραμμή. Αγόρι μου, ναι. Γεια σου, καλέ μου φίλε. Καλά είστε. Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις? Μια χαρά είμαι κι εγώ. Θα μου λες, Ραπτόπουλε. Μάλιστα και εδώ αυτή η φωτογραφία που σε έβγαλε ο Κόκκινος και σε πόσα στο δικό του ναι. Facebook. Ναι, ναι. Βλέπω τις ρόγες σου τσιτωμένες και λίγο σκανιάκι. Ντροπή, τι λόγια είναι αυτά. Έβλεπε μια φωτογραφία προσωπική ενός γιατρού και φτιάχτηκε. Ντροπή, ντροπή. Παρακαλώ. Ζηλεύεις και τον Χατζηλάκο, ζηλεύεις και τον γιατρό. Ναι. Ναι, κύριε. Είσαι ζηλόφωνος. Κλείς το ράδιο. Ποιο ράδιο να κλείσω ρε λαμόγια. Γεια σου. Ράδιο να κλείσω, γεια σου παππού Αλπίνο. Γεια σου. Είναι αλήθεια ότι ετοιμάζεις εκδρομή για το Χαριλάου? Κοίταξε να δεις. Τα δέντρα κλαρδεύτηκαν. Κλαρδεύτηκαν. Οι μέρες θυσίασαν και τα όργανα αρχήνησαν. Αρχήνησαν. Τουλάχιστον αυτό. Με τι αποτέλεσμα θα είσαι ευχαριστημένος? Τα χάλκινα της Κοζάνης θα πέσουνε. Να το καταλάβουν καλά στο μυαλό τους. Κοιτάξτε, Μίκια Λαϊδάς. Όσο για σένα αυτό που λέει. Περίμενε. Ναι. Στο Κλεάνθης Βικελίδης έχουν και μπάντα.
Δεν μας διαφέρει μπάντα, την μπάντα να πάρουμε τα χάρτια της Γαλατινής. Αλλά και παίζουν λαμπομπονέρα, πολύ ωραία κιόλας. Εγώ ραπτό που λέει μην ξεχνάς την προηγούμενη εβδομάδα βάλαμε ένα στοίχημα. Ναι. Σου δώσε το χ. 10 χιλιάρικα βάλατε. Εσείς οι προύχοντες. Ραπτόπουλες που ξέχασες είναι ή όχι. Εγώ σου δώσα το χ. Εγώ πήρα το χ και εσύ τον Άσο και το διπλό. Εγώ φίλε μου θέλω μόνο το διπλό. Δεν θέλω τον Άσο. Μάλιστα. Εντάξει. Και θα έρθω στη μαρμίτα σου εκεί πέρα τώρα που θα τον βλέπεις. Εσύ λείπεις από το πάνελ. Oh. Θα έρθει και το παλικάρι από πάνω αεξής. Εσύ λείπεις από το πάνελ. Πάει η μαρμίτα. Να ένας λόγος να κλείσει. Να αρπαχτούν αυτοί οι δύο. Γεια σου παππού Αλπίνο. Με το μηχανάκι να ανέβεις στο στούντιο. Μην τον αγριάνθρωπε, μην τον ρεθίζεις. Τον κανίβαλο από την Κοζάνη. Σε είδες τη φωτογραφία με στρόγγες. Αυτού νου τον είχε. Απα. Λέγε φίλε. Έλα καλησπέρα. Καλώς τον. Φωτιάδης. Ναι. Από Σολυβία. Καλλιεργητής λαμπογιάλων και τα λοιπά. Να σας ενημερώσω. Πραγματικά λέγομαι Φωτιάδης από Σολυβία. Πόντιος είσαι κι εσύ. Δεν άκουσα. Είστε πόντιος. Αθεράπευτος. Πόντιος. Έχετε ελαφρυντικά. Έχει ελαφρυντικό. Ξέρετε τι μ' αρέσει. Τι. Μ' αρέσει που την Κυριακή έχει πάω κάρις. Ναι. Και έχουμε πολύ γέλιο. Τι να έχουμε τώρα. Σιγά τις ομάδες μου τώρα. Ο Μπάσα. Πώς το λένε, ο Σάκοφ και ο Σοπράνο. Άντε ρε φίλε τώρα, δεν έχουμε δει μπαλάρα εμείς Άρης ΠΑΟΚ τώρα. Το Σάκοφ θα δω και τον Γκάνιας τώρα. Δεν μου λες, περίμενε. Και το Πάσα και το... Πιο καλό παιχνίδι, ποιο θα είναι. Το Μπαρτσελόνα Ρεάλ ή το Άρης ΠΑΟΚ. Τι είναι. Κοιτάξτε, ΠΑΟΚτής είναι. ΠΑΟΚ Άρης θα δω. Τι θα δω, Άρης ΠΑΟΚ θα δω. Όχι, πιο καλό ποιο θα είναι. Να δω εννοεί. Να δω, σαν τι... Βρε πιο καλό παιχνίδι, από θέαμα, ποιο πιστεύει περιμένεις. Τι θέαμα να δεις το Άρης ΠΑΟΚ, ρε. Το Μπαρτσελόνα ρε φίλε. Χάρης τι να δεις θέαμα ρε φίλε. θα δω. Κοίταξε, χρόνια ΠΑΟΚτής, όπως και να είναι, αυτό το ντέρμπι έλειψε από τη Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο ντέρμπι μετά από πολλά χρόνια. Καλό είναι να το γουστάρουμε, καλό είναι να το ζούμε. Άμα χάσετε άλλες τα ίδια. Άμα χάσω, είτε χάσω είτε κερδίσουμε πρωταθλητής φέτος, δεν υπάρχει περίπτωση. Είτε χάσω είτε κερδίσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Να, πολύ αισιόδοξος ακούγες. Είμαι και θα είμαι γιατί πλέον έχω ομάδα. Έχω 5 φορές καλύτερη ομάδα από τα προηγούμενα χρόνια. Τα τελευταία, ας πούμε, χρόνια που είναι σαβίδης μπορώ να πω. Απλώς ξέρω ότι θα το πάρω φέτος. Το ξέρω. Μάλιστα. Αυτό τίποτα παραπάνω. Να σε καλά φίλε. Και λέγομαι και... Καλά, αυτό μην το λες. Αυτό μην το λες πολύ. Αυτό τιμή. Αυτό πολύ πριν τώρα έτσι. Είναι και μεγάλη. Λέγομαι Φωτιάδης και λέγομαι. Άσε μην βγείτε ξαδέρφια. Και μην το πλες πολύ. Μπορεί. Έγινε μας τώρα. Να σε καλά παρακαλώ. Στη Σουηδία Φωτιάδης. Μάλιστα. Γεια σας. Εσύ μας έλειπες. Κουκουρούκου τι κάνεις. Τι κάνετε. Πού είσαι μωρή πρασινό καμιά. Καλά ρε τι τον κάνατε πάλι τον Αλέξανδρο. Εμείς. Δεν τρέπεστε βρε. Εκ του φυσικού του είναι. Να κάνετε έτσι το φιλαράκι μου τον Αλέξανδρο. Φιλαράκι σου είναι. Μαζί τα πίνουμε. Όμοιο στο ομοίο. Μαζί τα πίνουμε. Μαζί τα πίνουμε, μάλιστα. Τα χασίσια πίνετε μαζί. Αν κάνεις κοστί, για ναι. Τους άλλους μπορεί να γελάνε, αλλά είναι επικίνδυνο. Ποιο είναι επικίνδυνο. Αυτό που το έδωσε να καπνίσει. Ναι. Ενώ τα τσιγάρα δεν είναι επικίνδυνο. Και τον έδωσε ο κοστί. Άλλο το τσιγάρο, άλλο εκείνο τώρα που το έδωσε στο λαμπόγελο. Εγώ έχω ένα φίλο, ο οποίος, είμαι 50, 35 χρόνια καπνίζει λαμπόγιαλο και δεν έχει αρρωστήσει ούτε με συνάχη. Εγώ με αυτό ξέρω. Λαμπόγιαλο ή... Δεν αρρώστησε κυρά μου, έκανε και 5 παιδιά, δεν με αρρώστησε. Λαμπόγιαλο ή και πίνει και ένα μπουκάλι ρύζι στην καθησιά του, γιατί δεν παθαίνει τίποτα. Κάτι άλλο. Αφού η γυναίκα τον αποφεύγει, μην πιάσει κι άλλο παιδί. Αυτό είναι. Αρχινάν οι μυτιές, αρχινάν τα βελόνια. Εσύ πολλά ξέρεις εκεί περπατημένη, άστα. Μα γι' αυτό λέω. Είσαι της πιάτσας κορίτσια. Ο Αλέξανδρος, εντάξει, χρόνια στο κουρμπέτι. Κουκουρούκου. Ο Αλέξανδρος στην άλλη ιστορία. Σε καλό σε ένα λαϊκό δικαστήριο να κάνεις τριάδα. Έξω αριστερά ο Αλέξανδρος, έξω δεξιά ο Φωτιάδης. Και εσύ σε εντερφόρ. Εγώ αποκλείεται. Ε. Αποκλείεται. Πρέπει να καπνίσω πολλά λαμπόγγελα που δεν καπνίζω. Ναι. Για να τον βγάλω πέρα μαζί σου. Αποκλείεται! Τέλος. Κουκουρούκου, σαν άντρας σ' αρέσει ο Κωστής. Ποιος? Ο Κωστής. Άντε καλέ και εσύ τώρα! Μιλάμε για άντρες, δεν μιλάμε για παλάκρες.
Δηλαδή, συγγνώμη. Τον έχω δει στην επανομή, μη στεναχωριέται. Περίμενε, επειδή εσύ είσαι έμπειρη. Ναι, ναι. Τη μανούλα του την ξέρω. Περίμενε, επειδή είσαι έμπειρη. Η φαλακρή δεν. Δεν. Δεν, δεν, δεν. Άμα λέμε δεν, δεν. Είναι μύθος σαν τους μαύρους. Μύθος είναι. Ούτε με γερανό. Γερανό να βάλεις τίποτα δεν θα κάνεις. Γεια σου κουκουρού κουκ. Γεια σου, γεια σου. Είναι για λαϊκό δικαστήριο, δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς τώρα... Στο πούλμαν κι αυτή. Στο πουλμαντό. Τελευταίος. Δεν υπάρχει. Τέλος. Και 59 είναι. Δεν υπάρχει ελπίδα. Όχι τέλος δεν υπάρχει. Να η Μπίκο έξω. Ανετράπη θα πει τώρα η καμιόνι. Είχαμε ένα παιδίατρο. Ναι. Θα λέγανε Μπίκο. Ναι. Δεκαετία του 70 μας. Ναι. Άμα σου δείξω το βιβλιάριο υγείας μου, το γράφει κύριος Γιώργος Μπίκος. Λοιπόν. Τότε σήμερα οι κτηνίατροι είναι 6 φορές καλύτερα από τους παιδιάτρους τότε. Δεν αμφιβάλλω. Η παιδίατρη δεκαετία του 70. Επειδή είπες για ειδικότητες, θα σου πω και κάτι άλλο. Ρετσινόλαδος σου δίνω. Δεν θα πω ούτε όνομα τίποτα. Υπάρχει μια καινούργια ειδικότητα. Ναι. Εγώ την έχω γνωρίσει τελευταία. Πώς την είναι. Η οποία κάνει θαύματα. Αιματολόγος. Αιματολόγος. Ναι. Μάλιστα. Ψαχτείτε. Τι ψαχτείτε. Τι θα πει αιματολόγος. 80 χρόνια υπάρχουν αιματολόγοι. Τι αιματολόγος. Ρε άκου τους. Ψαχτείτε. Μη ρε κόκκινε μας βάζεις τώρα. Τι να ψάχνουμε. Αιματολόγος. Ρε ψαχτείτε. Κέρδος είναι. Χάμενος δεν άκου. Μη ρε κόκκινε. Δεν θα χάσεις. Μη. Δεν θα χάσεις. Λοιπόν η Μάρινα Μπίκουν έτσι και ειδήσεις. Αμέσως μετά η Τάνια Δήμου. Ναι. Ο Κώστας Γιαλαμάς και ο Δημήτρης Κανελάκης. Τελευταίο το λέει, δεν το χωνεύει. Με τρίτο ημίχρονο. Το λέει τελευταίο. Να πως φάνηκε, έλαμψε η αλήθεια. Ο γιατρός το παίρνει τηλέφωνο. Μάλιστα, τον παίρνει ο γιατρός τηλέφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε υγεία. Εγώ πάω να ξεραθώ. Γεια.